Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και όλα πάνε καλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο. Και ωραία μελωδία ουράνια. Ηχή στα ότα μας. Κύριακο, Σαββατοκύριακο. Υπέρο 107,4. Λόγω επειδή παρασκευιάτικο. Ενισχυμένο. Σαββατοκύριακο. Σας υποδέχεται στη λήξη αυτής της εβδομάδος. Πάνε καλά. Σαββατοκύριακο. Της εργασιακής εβδομάδος, διότι αγωνιστικά τα πράγματα πάντα είναι ακαθόριστα. Καλημερίζω και τον Στέφανο που έχω απέναντί μου, που κάνει rotation στα μικρόφωνα. 3-5-2. Έτσι, είσαι ωραίος. 1-2, χι, χι, έκο, 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 ναι, ναι, ακούγομαι. Είσαι μια χαρά. Προσπαθώ να βρω μια τάξη εδώ πέρα. Χρειαζόμαστε λίγο sound check, είναι αλήθεια. Θέλουμε sound check. Στεντόρια μουσική. Κάθε φορά. Ναι. Τώρα που λες με τη μουσική, τι συμβαίνει. Το είπε χθες ένας φίλος από τα εξωτερικά. Φαγωθήκατε όλοι με το σηματάκι μου. Φαγωθήκατε όλοι με το... με το χαλάκι που είχαμε τόσο καιρό. Το χαλάκι, το προηγούμενο. Θα το προηγούμενο. Τον εμαλώσω, όπως λέτε, ναι, το προηγούμενο χαλάκι όμως. Το... τι καταφέραμε και πετυχαίναμε. Ένα πρόβλημα που δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Καταφέραμε να ακουγόμαστε στα πέρατα του κόσμου. Ως επανάληψη. Υπάρχει κόσμος, έστω και λίγος, που μπαίνει και ακούει τις εκπομπές με που τριώπο, πάντα, στα YouTube. Όχι από τα views, να έχουν 55 ναι, views. Ναι, εντάξει, εντάξει. Αλλά τι γίνεται. Πολλές φορές, αν μεταδώσουμε κάποιο τραγούδι, αυτό εμπίπτει μέσα στην δικαιοδοσία των πνευματικών δικαιωμάτων και σε μερικές χώρες δεν μπορεί να μεταδοθεί η εκπομπή γιατί αυτόματα μπλοκάρεται. Δηλαδή, η χθεσινή εκπομπή μου το είπε φίλος από τα εξωτερικά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούσε να ακούσει την εκπομπή γιατί μεταδίδαμε τραγουδάκια, ξέρω εγώ, ωραία, εδώ, pop, τέτοια αυτά ιστορίες. Στην Αμερική απαγορευόταν. Δηλαδή, ο κιάμος της Αμερικής δεν έχει τα δικαιώματα στο YouTube μέσα. Ναι, ναι, ναι. Σαμποτάζει τη δικαιώματα, αρκουδέιδης, μούργα, μούργα. Οπότε, ξαναβάζουμε τα γνωστά μας τα γαλάκια που ξέρουμε ότι δεν θα ζητηθούν δικαιώματα για να μας ακούει ο κόσμος στα πέρατα. Κάνε τα ρωτήσεις στα χαλάκια, μπάμπι, να μας ακούνε στο Wellington της Νιου Ζηλάνδια. Οικουμένοι. Βλέπω εδώ να φορτώνουν γραμμές, ακόμα δεν είπαμε τίποτα. Όχι, θα πέσει πρωί πρωί. Θα πέσει, λες. Δεν νομίζω. Κατερίνα μου μύρισε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, την πρώτη. Καλημέρα. Μηδέν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να, τι έγινε. Καλημέρα. Ναι. Από την πόλη που γέννησε τον Πατμανίδη. Δεν με γέννησε η Σταυρούπολη. Δεν πειράζει. Πού γεννήθηκα, κάπου στο κέντρο γεννήθηκα νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, ναι. Παιδί του κέντρου είμαι και εγώ. Ναι, ναι. Τι λέει. Κάτσε να πούμε κανένα τραγούδι. Σαββατοκύριακο. Μ' αρέσει. Σαββατοκύριακο. Και έχω διπλή δουλειά. Και μετά ψωμιά. Σαββατοκύριακο. Και πιο πολλά ψωμιά. Έτσι, ωραία, ωραία. Ναι, αλλά αρχίζει και μ' αρέσει στο τέλος. Και διπλή οικονόμα όμως, διπλή δουλειά, διπλή οικονομισιά. Πώς έλεγε ο Αρμένης στο Βιετνάμ, από το φούρνο τρως. Το φούρνο τρως. Έτσι. Το Βιετνάμ τώρα, πλάκα πλάκα, στο ζυγό μέσα γυρίστηκε, το ξέρεις πάπου. Όχι βέβαια. Εγώ το ξέρω. Δεν γυρίστηκε μες στο ζυγό, γυρίστηκε στη Βέρεια. Στο Κιλκής. Όχι, α, Κιλκής. Εγώ γιατί είχα διαβάσει. Όχι, έχει δίκιο μπάμπης που το είπε. Είστε όλο ανυπόστατα. Ο άλλος χθες μου έλεγε ότι το βίντεο κλιπ τον πρώτη της γυρίστηκε στα σφαγεία. Γυρίστηκε στο Κιλκής και φτιάχτηκε ένα αυτοσχέδιο μαγαζί. Ναι, στο Κιλκής. Ναι. Έχουμε κόσμο που είχε δώσει το παρόν. Σοβαρά κάπου είχα διαβάσει, δηλαδή ο Αρμένης λέει. Δεν τον άρεσαν ποτέ τα μπουζούγια για αυτά. Ναι. Και γύρισε πολλά μαγαζιά. Και λέει το αυτό που τον άρεσε πιο πολύ ήταν ο ζυγός. Άλλο έτσι αυτό. Το διάβασα ακριβώς. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Εντάξει, ναι. Στο ζυγό να ξέρεις ότι γενικότερα πηγαίνανε άνθρωποι του πνεύματος. Ο Τσαρούχης, ο Χατζηδάκης και άλλοι πολλοί. Το επισκεπτόταν, γιατί η Σταυρούπολη είναι κοιτήτα πολύ. Το προσωπικό του ζυγού πήραν το... Λες. Και το πήγανε. Ένα, δύο, τρία και... Αυτό άλλο, αυτό άλλο. Πάντως είχε χτιστεί ένα αυτοσχέδιο μαγαζί σε μια ερημιά εκεί στο Κυρκής κάπου και γκρεμίστηκε κατά επέκταση. Αυτό. Όταν έριχνε ο Ηλίας με την πουντόζαξη, η γυψοσανίδα έπεφτε. Η μικρή μας ιστορία για τον ζυγό.
Ναυτή. Ένα βράδυ έχω γυρίσει σπίτι έτσι λίγο φορτωμένος. Οπα. Ξέρεις. Και πώς πολλές, ναι, ναι, πόσες φορές, ας πούμε, δεν στέλνεις μηνύματα εκεί που δεν πρέπει. Ε, καμιά φορά, ας πούμε, ναι, το έχουμε πάθει όλοι αυτό. Εγώ έστειλα στο γιο του Παντελή Βούλγαρη, το The Boy. Και του λέω, μεγάλε, λέω, τι σκηνάρες ρε να πούμε μέσα η ταινία, ξέρω εγώ αυτό. Τέτοια. Την άλλη μέρα βλέπω. Ναι, ναι, όχι, μιλήσαμε, κανένα είναι ωραίος ο The Boy. Αυτό. Και του εξυμνούσε, δηλαδή, τις καταπληκτικές σε κάνω στις ταινίες. Τώρα, τι μας έβαλες και εσύ πρωί πριν να συζητάμε. Άστα να πάνε. Αυτό είναι το λόγο επειδή. Αυτό είναι το λόγο επειδή. Άδυσα... Επειδή δεν θέλουμε να μιλήσουμε για την Τζέλσι. Ναι. Θα μιλήσουμε για κινηματογράφο σήμερα. Ναι. Φίλε και Στέφανε εκεί. Εχθές εγώ πρώτη φορά και ας χάσαμε. Χάρηκα ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν ξέρω εγώ, εντάξει δεν είμαι και πολύ μεγάλος. Ναι. Αλλά πιστεύω και παλαιότεροι παοξίδες. Τέτοια ομάδα. Δεν ξέρω αν πέρασε από την Τούμπα. Δεν ξαναμάθα ξανά δες. Όλοι οι φίλαθλοι που γυρνούσαν από το γήπεδο, επειδή από κάτω δουλεύω εκεί, ναι, σταματούσαν, ναι, και μου λέγανε χορτάσαμε ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Πονέσανε τα μάτια μας, δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τις εναλλαγές. Τόσο γρήγορα. Δεν χορτάσανε και γκολ όμως. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Ναι, εντάξει. Ναι. Κάτι ο Πέντρο, κάτι αλλαγές που έκανε, έπαιρνε από, το, από τα τέρμα δεξιά την μπάλα, πήγαινε τέρμα αριστερά. Δηλαδή είδα ποδόσφαιρο. Δηλαδή μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ. Άστε. Και ας χάσαμε, δηλαδή λέω ότι πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που είδαμε τέτοιους. Εντάξει, είναι τέρατα φυσικής κατάστασης και τεχνικής αυτής οι ομάδες τώρα, έτσι. Έπαθα πλάκα, αυτός ο Καντέρ. Εντάξει, ρε. Γι' αυτό βγήκε παγκόσμιος πρωταθλητής. Εννοείται. Ναι. Ήταν παντού. Ναι, αλλά... Ένα σύστημα περίεργο, ανοίγανε σαν βεντάλιες, κλείνανε, ντουμπλαρίσματα είχε εκεί. Ναι, overlap 3-5-2. Ναι, ναι. Box to box. Box to box, transition όλη η ομάδα, 17 μέτρα όλες οι γραμμές. Ήταν πολύ... Δεν ξέρω τώρα... Οι δικοί μας μπορεί να τρέξει τα διπλάσια έτσι να τους τρέξανε, μας τρέξανε. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, απ' τη μια λες χάσαμε με κατεβασμένα χέρια, όχι, όχι, να δώσουμε δυνα... Εγώ πιστεύω ψοφίσανε. Όχι, δεν είναι, λιώσανε, κοίταξε, απλά είναι οι ταχύτητες διαφορετικές. Αυτή, άμα δεις ο Αλόνσο που βγήκε αλλαγή, ακόμα χτενισμένος με πιστολάκι βγήκε, ούτε ίδρωση. Ιδέες. Πήγα να τραβήξω ένα βίντεο όταν κάνα ζέσταμα. Ναι. Τα κοροϊδάκια τους. Το δικό μας και το δικό τους. Εντάξει, ναι. Μάλιστα. Στο fast forward. Στο Academy δεν το πρόλαβα. Oh. Άμα δεις, δηλαδή το κοροϊδάκι που παίζανε αυτοί, σύγχρονο κοροϊδάκι το δικό μας. Ναι. Ήταν τρεις ταχύτητες πάνω στο κοροϊδό. Τάκ, 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 τάκ. Το κοροϊδό άλλο σήμερα. Μάλλον τώρα να δώσετε, αξιομοιώστε, ας πούμε. Τώρα χαλάρωστε. Επειδή έχεις παίξει κοροϊδό και ξέρεις γι' αυτό. Μάλιστα. Έγινε. Έγινε, ακούς, τι για πες, τι ήθελες να πεις. Να πω γι' αυτό, ναι. Στέφανε. Ναι. Εσύ, ναι, εκείνη την ώρα δεν δουλεύεις όταν είναι τα μάτς. Δουλεύω, ναι. Πώς βλέπεις και τα... ταυτόχρονα ψήνεις, κάνεις... αλλά στα καλά μάτς, αγόρι μου, έχω σερβιτόρες εκεί. Κάθομαι, κάνω τον ταλαβερτζή εγώ εκεί, φαντικό. Το βλέπεις μετά, ξέρω. Όχι ρε, το βλέπω εκείνη την ώρα. Και άμα, δω κάτι... Ναι, εκείνη την ώρα. Επειδή υπάρχουν σερβιτόρες, προσωπικό εκεί πέρα. Εντάξει, γιατί έχω απορία, λέω πώς γίνεται ταυτόχρονα. Όχι, στο λέω, ναι. Και αν κάποιο δεν το δω, δεν το αναλύω. Αλλά για να το δω, το βλέπω μετά επανάληψη αν θέλω να το αναλύσω. Και να μην το δεις βέβαια από την άλλη, μόνο από αυτά που θα ακούσεις. Ναι, εντάξει. Παίρνεις μια τάκα από εκεί, παίρνεις μια τάκα από εδώ. Τώρα είναι και πρωινός, δεν γίνεται. Όχι, ρε, σου λέω, πώς μπορείς να κάνεις άνετα, ας πούμε, να πουλήσεις παπά. Η αλήθεια είναι από το χθες το μάτς το είδα και από την προθέρμανση που κατέβηκαν μέσα στο γήπεδο. Τα πάντα, τα πάντα. Μάλιστα, έγινε. Σε φιλούμε, τσαό. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας την Κάλια, η οποία μας γράφει και μας δίνει μια πολύ χρήσιμη πληροφορία. Όσοι λέει δεν μπορούν να ακούσουν την εκπομπή, να τους πείτε να κατεβάσουν το app V-Radio, το application, και θα σας ακούνε forever. Φιλιά πολλά, παιδες, λίμπερο για πάντα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ την φίλη μας την Κάλια που μας ενημερώνει. Καλημέρα στην Καραμούλα. Μας περίμενε, μηδέν, σίγουρα. Ωπ, νάτος, πενθήμερος. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Το αγαπημένο σου. Ναι. Για ρίξε μια στροφή, έτσι να σε χαρούμε. Όχι, φίλε. Εχθές κάλεσα ένα αυτούς του Δεν Υπάρχω Γλου. Ποιοι είναι αυτοί οι Δεν Υπάρχω Γλου? Αυτοί που έχουν το πουλί σήμα εκεί. Την Μπενφίκα, να φανταστώ, είδες. Τον Ταλούζ. Προχθές. Πρώτη με την φορά μια ομάδα, ναι, να κάνει και να κάνει καθυστέρηση. Ναι. Είναι αυτοί εδώ και οι άλλοι και οι δύο το ίδιο σήμα έχουν. Ξεφτιλίζουν την Ελλάδα. Μάλιστα, στην Ευρώπη. Τα πέρατα του κόσμου, ναι. Εντάξει. Ναι. Και δεν υπάρχει, ρε φίλε, τώρα, εντάξει. Mm-hmm.
Και ο άλλος εκείνος ο Μωρένα, τι τον έβαλε, πώς το λένε αυτό το καδρόνι μέσα. Τίποτα. Μωράτα. Ναι. Ρίξε Μωράτα, πώς το λένε. Ρίξα τα μπαλόνια εκεί μέσα να γίνει χαμός. Δεν μπορεί να αφλογιστεί αμεγάλιο Μωράτα. Μάλιστα. Ναι, ρε φίλε. Τον έβαλε εδώ, μπάσκετ ξεμπουκώζει το. Δεν έχει βασικό. Βάλε ένα μανιά μέσα. Βάλε ένα μανιά. Βάλε ένα χαριστέα. Βάλε κάτι, ρε παιδί μου, ένα λαμπριάκο, ένα κάτι τη. Δηλαδή και ο Ναζλίδης ένα γκολ δεν θα φτιάχνει. Έτσι πως τους είδα, φίλε, δεν είναι. Πόσα, πόσα. Καμιά και από την άλλη Τετάρτη. Ναι, ναι. Δεν με ενδιαφέρει το μάτς αυτό. Α, δεν σε ενδιαφέρει μάλιστα. Σφίξαμε. Ερώτηση. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί έπαιξε η Τσέλσι με κίτρινα. Γιατί κατευθείαν τον άρεσε. Όλες οι μεγάλες ομάδες κίτρινα φοράνε. Μάλιστα. Είχανε πληροφορίες, κάτι. Είχανε μια επίσκεψη εκεί στη Σουρωτή, τίποτα. Ρίσιο Σουρωτή είναι κοντά. Δίπλα. Τίποτα. Πετάγες απέναντι, περνάς στον δρόμο, πήγες. Όχι, ρε, τι Ρίσιο Σουρωτή. Τι. Απλώς είναι το θέμα ότι είναι ωραίο χρώμα και το φοράνε όλες οι μεγάλες ομάδες. Μάλιστα. Σε όλα τα εκτός έδρας φοράει κίτρινα. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, πως υπήρχε κάποια έτσι σύμπλευση, ταύτιση, αδελφοποίηση. Προσπαθώ, ρε παιδί μου. Α, όχι, όχι. Βοηβάν είπε τον Αμπράμποβιτς, φέρ τους με κίτρινα για να συνηθίσω για την Τετάρτη. Δεν είναι την Τετάρτη, για την Κυριακή πάλι κίτρινα έχει ο Πάουκ. Και την Κυτριανή. Είναι μια εβδομάδα. Είναι μια εβδομάδα κιτρινοποίηση. Οχρή. Τρία κίτρινα κλαρίνα θα είναι. Τα τρία κίτρινα μπαλάκια που ήταν παλιά το ανέκδοτο. Μάλιστα. Δεν κάνεις όμως πρόβλεψη. Εδώ είσαι συνετός, αυτό προσέχεις. Χαμηλά την μπάλα. Κάτσε να έρθει Τετάρτη, εντάξει, οκ. Ξέρεις, δεν μιλάω για αυτό. Όχι, ποτέ. Θα μιλήσω, θα παίξουμε. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Για να δούμε, μας περίμενε. Μηδέν εδώ. Καλημέρα. Όπα. Καλημέρα. Μηδέν και εδώ. Καλημέρα. Μηδέν και εδώ, καλημέρα! Μηδέν και εδώ, καλημέρα! Μπαμπή! Καταρίνα, θα σε έλαβε, Καταρίνα! Καταρίνα, μην παίρνει συνέχεια τηλέφωνο και κρατάς τις γραμμές. Θα είσαι σε μία, εγώ σε βγάζω, σε έχω στην αναμονή. Κοίταξε, δεν έχει πολλές μονάδες. Θα μιλάμε, γι' αυτό μην χρειάζεται να το κλείνεις και να ξαναπαίρνεις. Το λογαριασμό στην και να χαίρομαι εγώ ότι έχουμε ακροματικότητα και τέτοια. Ναι, και με το σανό. Θα έρθω από εκεί και θα ακούω, θα μιλάω πιο άνετα. Εντάξει. Τώρα δεν μπορώ να καλώ συνέχεια για να βγει η γραμμή. Όχι. Τι έγινε? Τι να γίνει, μωρέ, εδώ. Το πάρελ ποιον έχει σήμερα? Το Στέφανο. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα, Κατερίνα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Τι να κάνω, δεν παντρεύτηκα τελικά. Πότε ήταν? Γιατί, πότε έπρεπε να παντρευτείς? Τώρα. Έλεγα, πώς παντρευτώ και θα παντρευτεί. Πώς πάει για καφέ, έλεγα. Ποιος είναι αυτός ο τυχερός? Τα Χριστούγεννα εκεί, στην Μητρόπολη. Golden Card έχει αυτός ο. Πρόλαβε και παντρεύτηκε ο Ρέμος. Ναι, ναι. Όχι. Στη Μητρόπολη, στη Θεσσαλονίκη. Με τον Άνθιμο. Σταχόντος πας, εσύ σταχόντος. Μάλιστα. Γιατί επώνυμη εκεί παντρεύονται. Όχι, μωρέ, θα κανονίσουμε κανένα νησάκι. Τι νησάκι, μονιάτικα νησάκι. Απ' το πάμε για το άλλο καλοκαίρι τότε. Δεν σε κορώνω, θα μπορούσε να γίνει κάτι. Τι, πήγε ο Ρέμος στη Σύφνο τώρα και τέτοια. Σε παρακαλώ. Εγώ θα κανονίσω για το μενού και το τέτοιο. Βαγκού. Βαγκού. Αρακά θα σε κάνω εσύ. Δεν μας ενδιαφέρει μας αυτά, τα έχουμε φάει πολλές φορές. Δεν μας είναι. Καλό παιδί να είναι και αυτά που φάει πολλές φορές. Δεν μας ενδιαφέρει. Καλό παιδί να είναι. Δεν θες εδώ να ετοιμάσω. Ο Στέφανος είναι σεφ. Δεν θες να ετοιμάσει κάποιο ιδιαίτερο μενού. Κάνω εγώ κάτι μπάμι μαραγκά να φάτε. Για το γάμο τώρα μπάμιε είναι δυνατό. Βάλε εκεί πέρα. Άμα ο γαμπρός είναι βασταγμένος, εγώ εδώ τι θες έκανα. Αμενεβήκαν. Ο γαμπρός βασταγμένος, έχει χρήμα. Έχουμε εδώ, έχεις βρει ορχήστρα, έχεις βρει σεφ. Μένει να βρούμε. Θα σε φέρω φωτιάδι κουμπάρο. Γαμπρό. Γαμπρό. Γιατί. Ω Θεέ μου. Εντάξει, γιατί έχουμε εκλεκτό. Εντάξει. Θα κλείνω τώρα. Εντάξει, έγινε, ευχαριστούμε. Φωτιάδι, γαμπρό και τελετάρχη Αλέξανδρο Μποκό. Τέλος. 2-31-0-287-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας. Ξεκινήσαμε φορτσάτη, Παρασκευούλα. Εντάξει, νομίζω ότι ούτως ή άλλως τη θεματολογία θα απασχολήσει η χθεσινή ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ομάδας του ΠΑΟΚ τουλάχιστον για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα είχαμε και Europa League, πολλά ποδόσφαιρα και πάλι, και αγωνιστική δραστηριότητα το τριήμερο,
πάνε τα γκόσι, πάνε αυτά. Δεν θα προλάβουμε να πούμε αυτά για τα οποία η εκπομπή πραγματικά καμώθηκε και δημιουργήθηκε. Τέλος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Prodigy. Νάτος, νάτος. Το έψαξες ή με διέψευσες στον αέρα? Όχι, σε διέψευσες στον αέρα, γιατί σε διέψευσες στον αέρα άλλος ακροατής, ο οποίος το έψαξε. Καλά, είναι σοβαρός. Ναι, είναι αυτά που λέει. Ναι, 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 ναι. Αλήθεια σου λέω. Prodigy. Δεν γυρίστηκε. Αφού... εγώ δεν είπα όμως στα σφαγεία, είπα σε μια αποθήκη στο λιμάνι. Εντάξει, τη λιμάνι, τη σφαγεία. Τέλος πάντων, δεν γυρίστηκε καν στην Ελλάδα. Δεν γυρίστηκε καν στην Ελλάδα. Είναι εγκάθετος. Να βγουν οι πρώτοι στο τηλέφωνο να το διαψεύσουν ή να το... Τώρα, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Τώρα ήθελα, εγώ πήρα κάτι να πω, αλλά ξέχασα τι ήθελα να πω τώρα. Δεν πειράζει. Πραγματικά, α, για το... Για το... Και έπεσε. Τι ήθελα να πω, τι ήθελα να πω. Σκέπεζε το... το τηλέφωνο, τι να κάνουμε. Εντάξει, 2-31-0-287-38 για να ξανακαλούμε. Παρασκευούλα 21 του μηνού, προφήτου Ιωνά είναι σήμερα. Ιωνάς, Ιων και Ιωνία εορτάζουν. Ο Ιωνάς ήταν αυτός που, που τον είχε κάνει μια χαψιά η Φάλαινα και είχε ζήσει μέσα στο Κήτος, μέσα στην κοιλιά της εκεί χρόνια ολάκερα. Από εκεί βγήκε Ιώνος Δραγούμη. Όχι, ότι άμα μπλέξει την κίνηση, α πούμε, και κάνει τα φανάρια, ότι θες σαν ένα ατελείωτο στομάχι Φάλαινα. Νόμιζα ότι αυτό είναι ο Ιωνάς. Αν δεν θυμάμαι, θα το βρούμε. Και έμεινε μέσα στη Φάλαινα αυτός. Ναι, 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 ναι. Αν δεν κάνω. Ή το μπερδεύω με κανέναν άλλο. Μπορεί κιόλα. Ναι, 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 ναι. Αυτό ήταν. Το National Geographic Story τον έκανε. Έτσι, έτσι σε τον 8ο αιώνα π.Χ. Ο Θεός τον πρόσταξε, λέει, να πάει στην Νινεβή και να πείσει τους αμαρτωλούς κατοίκους της να μετανοήσουν. Ο Ιωνάς όμως δεν υπάκουσε, μπήκε σε ένα καράβι και αντί να πάει, λέει, στην Νινεβή, τράβηξε για την Θαρσής. Τότε από την οργή του Θεού ξέσπασε τέτοια τρικυμία από το πλοίο, κινδύνευσε να βουλιάξει, ταραγμένο, μπουρουμπουρουμπουρου, καπετάνιο. Και έτσι έπεσε και τον κατάπιε ένα τεράστιο κήτος. Τρεις μέρες, λέει, έμεινε στην κοιλιά του κήτους και στο διάστημα αυτό προσευχόταν ακατάπαυστο στο Θεό, παρακαλώντας να το συγχωρέσει. Την τρίτη μέρα το κήτος πλησίασε στη στεριά και τον έβγαλε από το στόμα του. Ο Ιωνάς ευχαρίστησε τον Θεό που το συγχώρησε και πήγε κατόπιν στην Νινεβή, όπου κήρυξε τους κατοίκους στη μετάνοια και τους έσωσε. Καλύστηκα έτσι, τώρα. Μάλιστα. Από αρχιωτά τον χρόνο πρώτη στο παπά. Μόνο μυθολογία. Μέχρι τώρα μυθολογία. Γιατί ρε, εσύ, δεν έγινε παπά, αυτό. Ρε, σε παρακαλώ τώρα. Έλα, ρε, δεν μπορεί να λες τώρα ότι δεν έγινε μέσα στο κήτος. Δεν υπάρχει ρε στο παπατζηλίκι Ελλάδα. Από την. Καλά, δεν ήταν και Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Παλαιά Διαθήκη τότε καμία σχέση. Την Ελλάδα την αγνοούσαν. Αποφάλαινα τι φτιάχνουμε. Τίποτα, έχουμε... μόνο λάδι. Δεν έχουμε κανένα έδεσμα, κανένα τέτοιο. Όχι. Δεν τρώγεται η Φάλαινα. Δεν τρώγεται. Μόνο για το λίπος της γάτσας. Ναι, μόνο καρχαρία τρώγεται. Τι τρώγεται? Ναι, ναι, ναι. Σκυλόψαλο, κάνα γαλαίο που λες. Γαλαίος είναι. Ναι, ναι, σκυλόψαλο. Ναι, ναι. Ο γαλαίος είναι σκυλόψαλο. Σοπαρέ. Βέβαια. Μάλιστα. Ξηφίας. Ξηφίας δεν θεωρείται καρχαριδοειδή? Δεν θεωρείται, ναι, αλλά είναι το κανείς των καρχαριών. Δεν θεωρείται, δηλαδή, γι' αυτό. Αν αρχίσει να τρώει και ο Ξηφίας. Έλα, ντεζί, έλα, πουλάκι μου. Ωραίο ο Ξηφίας όμως. Πόσο πάει? Πάει. Πάει όσο βαγκού. Ο βαγκού πάει. Τότε αυτό που έχω φάει εγώ. Όχι, μωρέ, πιο φτηνό. Αφού μέχρι και εγώ έχω φάει ξηφία. Ναι, και εγώ έχω. Εντάξει, από άλλον. Δηλαδή, ναι, εντάξει. Από το πιάτο του αλουνού. Εννοείται, ρε. Ότι παρήγγειλα επί τούτου. Πληρώνει μια φέτα καλή να φας και ένα δεκάρικο. Τίποτα, τι είναι ένα δεκάρικο, σε παρακαλώ. Για το γάμο τη Κατερίνα. Μην νομίζει τώρα, άμεσα ψάρια είναι αυτά. Άμεσα είναι κρέα, σαν κρέα. Δεν σκεντρώ με τη ζόλα. Μάλιστα, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Νάτος, καλημέρα. Πρώτη φορά παίρνω. Πρώτη φορά αριστερά. Καλημέρα σας τότε και σας καλωσορίζουμε. Σας ακούω κάθε μέρα όμως, να ξέρεις. Χαιρόμαστε. Μας απειλείς δηλαδή λοιπόν, τώρα? Όχι. Α, λέω. Έλα, δώστα. Λοιπόν, η ταινία γυρίστηκε στον Κιλκίς, στο χορίγι. Μπράβο. Μάλιστα. Ήμουνα εκεί όταν γυρίζω. Αλήθεια. Α, καταπληκτικό. Ναι, ναι. Ναι. Αφού φαίνεσαι δικός μας, ακούγεσαι τώρα. Η φωνή σου είναι μπουζουξίδικη. Έτσι. Χορίγι Κιλκίς. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει τέτοια περιοχή. Χορίγι, εκεί δεν είναι στα τοπικά. Ναι. Είναι 14 χιλιόμετρα από το Κιλκίς προς το Πολύκαστρο. Μάλιστα, μάλιστα. Και εκεί γυρίστηκε η ταινία. Και ήσασταν εκεί παρόντες στα γυρίσματα. Πω, τι ωραία, τι ωραία εμπειρία. Ζηλεύω λίγο. Κάτσε καλά, καλοκαίρι ήταν, μέσα σε ένα χωράφι έγινε. Θέλω να με πεις εκεί στο χορίγι, όταν παίζεις την μπάλα, πόσες φορές μπήκες μέσα στο γήπεδο και έδειρες?
Κοίταξε, δεν ήταν μόνο το χορήγι, 30 χρόνια. Ε, μπράβο. Ήμουνα ποδοσφαιριστής στο χορήγι. Αμάν, εκεί και ο παπάς με το τρακτέρ κατεβαίνει στο χορήγι. Όχι, εντάξει. Τι εντάξει, ρε, χαμός γίνεται. Εντάξει, παλιά, ναι, τώρα γεμίσαμε. Χορήγι από το Ηράκλειο, το Καλαμαύρο. Θα πάρω φόρα, θα πάρω φόρα να τα κρεμίσω, έτσι. Καθαρά ποδοσφαιρικό τραγούδι. Εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Τεράστια μέρη Μαράντι. Έχω αδερφή εκεί παντρεμένη. Α, ωραία. Ξέρεις. Μάλιστα. Ναι, ξέρω, ξέρω. Ναι, τι, πας από το Ηράκλειο, μπαίνει. Έχει τεγετάρα, γιατί με κοίταξε στραβά. Παλιά έπεφτε πολύ ξύλο εκείνο. Χρυσά χρόνια, ωραία. Τώρα και το ξύλο καταργήσανε. Τίποτα τώρα. Τίποτα. Εκεί μας φτάσανε. Πολιτισμένοι τώρα, ναι. Μάλιστα. Τώρα τι φέρεις από την καραμπίνα, τις έχουν στη τσέπη. Παλιά τις είχαν μέσα στην καραμπίνα. Βέβαια. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την χρήσιμη συνεφίλ πληροφορία. Ήτανε πολύ. Ακριβώς εκεί. Ναι, θα το λέω και εγώ στους παρέες μου για να το παίξω έξυπνος. Να σας πω εγώ στο χορήγι εκεί. Να βάλεις και στο μαράκι το τραγούδι. Βέβαια. Θα πάρω φορά που λέει που τραγουδάει έξω, κάτσε καλά. Βέβαια, βέβαια, τεράστια μέρη Μαράντι, τεράστια φωνή. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Να μερακλώσουμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Είδες, Μπάμπη, από το χορήγι μας πήρα να μας πούνε ρεπόρτερ ήδη. Απίστευτο, ναι. Μην πεις κάτι. Όλα αυτά τα χρόνια, μην πεις κάτι. Οτιδήποτε άσχετο και να πετάξει, θα βρεθεί ένας άνθρωπος που θα σου δώσει την κατάλληλη πληροφορία εκεί που πρέπει. Το χορήγι, λέει του Κιλκής. Τώρα γυρίστηκε το όλα είναι δρόμο του Παντελή Βουλγάρη. Θα το λέω και το παίζω έξυπνο. 13 χιλιόμετρα απ' έξω. Τίποτα αγατάκια που να ξέρετε τώρα. Έτσι ακριβώς. Είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης σήμερα. Ναι. Είναι ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Γενικότερα ναι. Είσαι μωρό μου για μια συνεργασία που λέμε και εμείς οι τραγουδιστάδες. Η οποία λέει έχει σκοπό την προβολή της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει στην ανάπτυξη των διασυνοριακών περιοχών. Αυτό ακριβώς. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Κανένας δεν κατάλαβε. Έτσι. Εγώ δεν κατάλαβα. Και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ είναι σήμερα. Τι είπες, δεν ξέρω, γιατί ξέρω τι είπες, δεν κατάλαβα. Αλτσχάιμερ, Αλτσχάιμερ. Δεν θυμάμαι καλά, Μπάμπη, κάτι παθαίνω. Μάλιστα. Τετάρτη, άμα φω κανένα τάλιρο, δεν θα θυμάμαι. Αλτσχάιμερ, Αλτσχάιμερ την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Δεν είδες από τώρα, Τετάρτη τα μπερδεύω. Ναι. Όχι, την Τετάρτη την Πέμπτη το πρωί. Αλτσχάιμερ αυτό. Αλλά άμα βάλω κανένα τρίμπαλο με ένα σλίδι, δεν έχει Αλτσχάιμερ. Το κάτσε, μην προτρέχεις. Έχεις και Κλάους και Μιστακίδη μπροστά σου. Όπου κάθεσαι, δεν τους βλέπω, δεν τους βλέπω. Μάλιστα, ο Κλάους, ο οποίος είπε καλή ομάδα έχει ο Άρης, ναι. Καλούς παίχτες και τέτοια. Ναι. Ξύμνησε τον... Άρχισε να γλύφει, μεταγραφή θέλει το χειμώνα. Λες, δεν έρχεσαι εδώ, Κλάους. Μάλιστα. Σαν σήμερα λέει το 480 π.Χ. ο στρατηγός του Ξέρξη Μαρδόνιος καταλαμβάνει την Αθήνα, την οποία βρίσκει έρημη κατοίκων και περιπολεί την Ακρόπολη και την πόλη γενικότερα. Μπήκε μέσα και έκανε ντου. Καλά ρε, χάλασε τέτοια Αθήνα ρε, την έκαψε. Σου έκανε. Τραχανοπλαγιάς. Βάλτε φωτιά, κάψτε καλά. Δεν έλεγε το τραγούδι. Ο Μαρδόνιος ήταν ο πρώτος που ίσως είχε βγάλει αυτό το γνωστό. Μαρδόνιε, ξέρω που μένεις, Μαρδόνιε. Το γνωστό σύνθημα. Το 1900 έχουμε κανένα. Ωραίο τέτοιο. Παπά, μυθό, παπά. Το 1949 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναγγέλει την υποτίμηση της δραχμής, καθώς η χώρα εξέρχεται από μια καταστροφική καλά. Δεκαετία. Το ελληνικό νόμισμα υποτιμάται ως προς το δολάριο κατά 33,3. Α, ραδιοφωνικότατη υποτίμηση, 33-33. Έτσι, και ως προς τη Ελλήνα κατά 24,8. Εντάξει, νόμιζα να είναι καμιά πιο χρήσιμη πληροφορία. Όταν θα πάμε στα τηλεπαιχνίδια θα την εφαρμόσουμε. Ποια μεγαλειώδης μορφή αξίζει να μνημονεύσουμε σαν σήμερα. Ποιος έχουμε κανένα έτσι, καμιά ποδοσφαιριστάρα τέτοια. Λες. Ο Χρήστος Ταπούτος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1982. Συγκινήθηκα. Συγκινήθηκες ο Χρήστος Ταπούτος, όπως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει φορέσει τη φανέλα των τριών ομάδων της πόλεως στην Καλαθόσφαιρα. Κυριάκος Μητσοτάκης την έχει φορέσει στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο και είναι και μπασκετικός. Κάποιον άλλο δεν έβλεπω. Ο Στίβεν Κίνγκ το 1947, για όσους διαβάζουν έτσι μυστήρια λογοτεχνία. Λίγα πραγματάκια. Δεν βλέπω κανένα ποδοσφαιρικό. Αυτό μας αρέσει περισσότερο. Σήμερα είναι και φθινοπορεινή ημερία για το βόρειο ημισφαίριο. Ουσιαστικά μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Μπήκαμε. Γι' αυτό και αισθάνθηκα και μια μικρή ψυχρούλα το πρωί που ερχόμουν εκεί στη στάση και λέω. Τα φάγαμε τα ψωμιά μας, αυτό ήτανε. Μα, εγώ πήρα το ζακετίνιο. Ζακετάκι έχεις, λέω, αυτό ήτανε. Λέω, τελειώσαμε κύριε. Ό,τι κοντομάνικο φορέσαμε. Νομίζω ότι σιγά σιγά. Θα φορέσουμε ακόμα, εντάξει. Μετά το μεσημέρι. Μετά το μεσημέρι. Και τώρα ρε παιδί μου, εντάξει, ένα φουτεράκι. Αλλά άμα ξεκινήσεις να παίρνεις το πρώτο φουτεράκι, εκείνη που θα μπει πάνω σου, αρχίζει και σε πιάνει μια μικρή. Ωχ, Παναγιά μου. Τι να την κάνουμε.
Χωρίς νερό λέει σήμερα. Παμίνου, τελικά το ρεύμα δεν, δεν έπεσε το βράδυ στην Τούμπα. Είχαμε το πρωί διακοπές χθες, αλλά το πρωί σου κατεβήκαν εκεί. Κάποιοι είδαν σκοτωδίνες, ναι. Φαντάζομαι μες στο κεφάλι. Έγινε ρεύμα το ρεύμα, ρε, παίξε καλά το ρεύμα, ρε. Βλέπουμε εδώ να έχει εργασίες και διακοπές, λέει, σε καταστήματα και κυρία στην περιοχή γύρω από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης λόγω αντικατάστασης δικλείδων διατομής. Τα λέγαμε μαζί, ΦΥ 200. Ναι, ΦΥ 200. 200 σωλήνα. Ναι, 200 σωλήνα. Ναι. Δηλαδή, 20 πόντους διάμετρο. 20 πόντους διάμετρο. Στη συμβολή των οδών Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου, Έδισον και του Δήμου Θεσσαλονίκη. Πάνε και στη Βασιλέως Γεωργίου γωνία που λέει θα είναι 23 άτομα να πούμε. Ο ένας θα σκάβει και 22 θα βλέπουν και άλλοι 19 θα ανακατώνουν τον φρέντο. Έτσι. Ελλάδα, είσαι ρε. Θα διαρκέσουν, λένε, από τις 9 ως και τις 2, οπότε θα υπάρχουν προβλήματα στην παροχή υδροδότησης για να το γνωρίζει ο κόσμος. Όλη τη μέρα νερό πίνουμε από το δίκτυο. Και το μπανάκι σου είναι και το ένα και το άλλο. Λέγανε με την ντουζ. Το νερό της Θεσσαλονίκης είναι καλό. Ναι. Είναι καλό. Παρόλο της, την παλαιότητα του δικτύου, βέβαια, παρόλο βέβαια. Και όλα τα υπόλοιπα, πίνεται μια χαρά από μια την χαρά Βρυσούλα. Δεν ξέρω αν έχει πάει σε άλλες περιοχές που δεν. Αυτό... Αθήνα, ας πούμε, δεν το πίνει. Εγώ είμαι Αθηνική, δεν. Εντάξει. Το πίνει άμα δεν, αλλά γενικότερα το αποφεύγει. Δεν είναι. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια πίνω το νερό της Θεσσαλονίκης. Ναι. Ίσως τώρα αυτό να εξηγεί πολλά πράγματα. Μάλλον. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Βασίλη μου! Καλώς το να. Έλα, γόρι μου. Α, τώρα δεν κατάλαβες τώρα. Γόρι μου, Στέφανε. Λόγκο επειδή, λόγκο. Γόρι μου, τώρα, ότι... Τώρα το κατάλαβα. Κοίταξε, ναι. Φέρ μου πιτέδες, νεροχύτες, λαγουμάνια. Φέρ μου πλακάκια. Ό,τι υπόλοιπο υπάρχει, φέρ τα μπροστά εδώ να τα σπάσω. Έτσι, τα σπάσες όλα, Μιχάλη μου. Αυτός έπρεπε να είναι ο πραγματικός τσετσένο γλου. Έτσι. Και τι θα το κάνεις, Φωτιάδη, να έχουμε να σπάμε. Ψ, είσαι θεός, εσύ, είσαι όλοι. Τους να έχουμε να σπάμε. Για 30. Έτσι, 30. Τους έχει αγγίξει όλους αυτή η ταινία, μου αρέσει. Στεφανέ μου, γκρέμισε το. Ρίχτω, Ηλία, ρίχτω, Ηλία. Ρίχτω, Φωτιάδη. Στεφανέ μου, βάλε την πουλτόζα και ρίχτω. Μου λέει, νερό Θεσσαλονίκη, ο πίνεις εσύ. Εγώ, τριαδιώτικο νερό πίνω και είναι εσύ. Είναι από το βουνό μέσα. Τριάδι, κοντά στη Σουρωτή, δεν είναι το Τριάδι. Πήγε τίποτα, είδε στη Τσέλση εκεί, στην προπόνηση. Δίπλα τη Θέρμη, είναι μετά είναι η Σουρωτή. Α, ναι. Όλα αυτά τα έχω μία μάζα. Εγώ μία είναι, εντάξει. Όπω μα έχουν οι Ανατολικοί όλα μαζί. Μπράβο, μπράβο. Έτσι. Άμα σε πω εγώ που είναι η Ευκαρπία, ξέρει. Του έχω. Βάλε τη Μέρι Μαρά. Έτσι. Δώσει, έχω από κάτω το χαράκι να ρίξει τι τροφέ σου. Γκρέμισε τα όλα. Αφένο, άγρια. Το παίρνω σε τα ρεβάσι. Στέφανέ μου. Βρες το όνομα. Στέφανέ μου, γκρέμισε το. Δουλεύεις ρε τώρα ή πας γκέιμα ρε. Άκου. Έλα. Μπατμάν. Έχω τη μινιατούρα, σε πήρα τη μινιατούρα και θα έρθω την εβδομάδα να κάνουμε πρωινή εκπομπή. Εκπομπή. Και θα έχω και τον μπούμπα του Στέφανό μου. Έτσι. Τον έχω. Καβάλα πάνω στη... Σκούτερ είναι πάνω. Έτσι, Φωτιάδη ρίχτω. Πάμε μαζί στροφή. Έλα, κρέμισε τα όλα. Θα πάρω φορά. Θα πάρω φορά. Άντε, τσάω, τσάω, τσάω. Να πάρω εμπειρία. Έτσι, πρωί-πρωί με σε κλέτια να πάρουμε φορά να τα γκρεμίσουμε όλα. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα. Ένα τραγούδι το οποίο. Σιγουριτά από το Λεμπέτ να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Ξεφεύγουν πολύ. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε και εμείς την πρώτη μας ανάπαυλα ρίχνοντας εδώ τις στροφές μας με τον Ηλία και θα επιστρέψουμε για να γκρεμίσουμε όλη την επικαιρότητα και να την αποδομήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, 6 και 39 πρώτα λεπτά, στο πρωινό της Παρασκευούλας, στην είσοδο του φθινοπόρου πλέον. Αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα φύλλα να πέφτουν. Πέφτουν τα φύλλα από τα κλαριά, μα εγώ τα βλέπω σκοτεινά που λέει και το τραγούδι. Δεν ξέρω κατά πόσο σκοτεινά τα είδανε χθες οι φίλοι του ΠΑΟΚ που παρακολούθησαν το παιχνίδι στην Τούμπα από τους δέκτες τους, το παιχνίδι με την Τσέλσι. Νομίζω λίγο πολύ ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα. Καλά ήτανε. Και καλά ήτανε. Καλά ήτανε. Το γενικό συμπέρασμα της όλης υπόθεσης ήταν ότι... Ήτανε καλά. Και καλά ήτανε όταν από τη στιγμή που η Τσέλσι σκόραρε με το ξεκίνημα του παιχνιδιού στο 6, στο 7, ποτέ το βάλε εκεί ο Γουίλιαν το τέρμα, ναι. Και σταμάτησε στο 1.
Ζημιά φυσικά την έπαθε η Τσέλσι για μένα με τον τραυματισμό του Πέντρου, γιατί όπως τον είδα δύσκολα. Είπε βέβαια στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής της Τσέλσι ότι μίλησε λίγο με τον γιατρό και του είπε ότι δεν είναι αμάν και κάτι το πάρα πολύ σοβαρό. Δεν έτσι το άκουσα. Ωραία. Ναι. Γιατί αυτά συνήθως σε χειρουργείο και 6 μήνες. Καλά, όχι. Είναι... Προφανώς θα εννοούσε κάτι τέτοιο. Να αυτό εννοώ. Ότι αν, δεν εντάξει είναι κάποια τέτοιου είδους. Άρα δύο εβδομάδες. Βγάλαμε εδώ το πόρισμα. Ναι, δύο εβδομάδες. Άμα έπρεπε να εξαρθρωθεί. Ο προπονητής Έλση. Μίλησα με τον Στέφανο. Εδώ σε μένα θα τα λες αυτά. Εγώ τον είπα πως θα παίξει ο Πέντρο χωρίς να είναι φτερό. Θα παίζει 8 και 11 μαζί. Γι' αυτό τους μπέρδευε. Πως λένε στις περιπτώσεις των τραυματισμών, θα περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα δείξει μαγνητική. Ναι, να έλεγε να περιμένουμε αύριο τι θα πει το λόγο επειδή. Τι θα πει ο MVP εδώ. Εδώ έχω μαγνητική στο μάτι. Βέβαια. Και όπως είπε και ο φίλος μας ο Φούρναρης, κάπως έτσι θα συμφωνήσω και εγώ με την άποψή του ότι μάλλον ήταν η καλύτερη ομάδα που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από την Τούμπα. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, δηλαδή μπορεί να είναι μεν ο ΠΑΟΚ από την Μπενφίκα να έφαγε 4. Αλλά το παιχνίδι ήταν διαφορετικό. Είχε τις ευκαιρίες του, είχε τις στιγμές του. Ήταν και με 2 πέναλτι κιόλας η Μπενφίκα είχε σκοράρει. Ήταν κάποιες αδυναμίες. Η Μπενφίκα παιχτικά είχε αρχή, μέση και τέλος. Όχι μέση παίχτης. Ναι. Ήταν οι γραμμές της, ήταν ο καθένας εκεί που έπρεπε να είναι. Απλώς τώρα η Chelsea είναι 5 level επάνω και σε ταχύτητα και σε φυσική κατάσταση. Που μόνο καθαρό ρόλο έβλεπες ποια ήταν τα στόπερ της πίσω. Μόνο αυτή ήταν. Όλοι οι άλλοι αλλάζανε θέσεις. Δηλαδή ο Καντέ, το εξάρι μπορούσε να γίνει φτερό, μπορούσε να γίνει φόρ, μπορούσε οτιδήποτε να παίξει. Δηλαδή αλλάζανε θέσεις που δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ο ρόλος τους. Το Γουίλιαν δεν μπορούσε να τον παρακολουθήσεις. Όπως και τον Πέντρο. Μια ήταν από εδώ, μια από εκεί, μια. Δεν χρήζει δηλαδή ανάλυση αυτό το μάτς. Ήταν εκεί με 3 στόπερ ή με 3 χαφ. Δεν έχει νόημα. Το θέμα ήταν ότι. Και μάλλον και λίγο με χαλαρούς ρυθμούς. Όχι χαλαρούς. Πέμπτη, έκτη καρφωμένη, ξέρω εγώ, περιφερειακό και 2.000 στροφές. Απλώς οι έκτη τους και οι 2.000 στροφές έχουν 200 αυτοί, γιατί είναι πεντάλητροι όλοι να. Βέβαια διαψευστήκαν όσοι λέγανε ότι θα έρθει με τα δεύτερα, με τα έτσι, με τα αυτό. Ήρθε νομίζω. Φουλ ήρθε κανονικά. Όταν έβλεπε τον Μπάγκο να έχει Φάμπρεγκας, Ζιρού και δεν συμμαζεύεται. Όταν ο Μπάρκλεϊ που δεν παίζει βασικό ήρθε από την Everton με 30 εκατομμύρια μεταγραφή, ο Μπάρκλεϊ είναι ο Ρος Μπάρκλεϊ, το ένα ξανθούλη που έβλεπε. Ναι, το 8. Οχτάρι του, μπράβο. Φαντάζεστε τώρα τι γίνεται, έτσι. Εντάξει, ναι. Κατεβαίνεις και ακούς τώρα στο 80-75 αλλαγή προθερμένη το Ζιρού. Έτσι, φόρτη Γαλλία. Να πάρει το πριν που λέγαμε παλιά. Να μπει μέσα. Σαλάδες, αναβούλες και τέτοια. Μου είπαν και κορυφαία τάκα στο γήπεδο για τον Καντέ που κάποιοι προφανώς δεν το γνωρίζανε καν. Ποιο είναι ο Καντέ. Ελά, μόλι δε εδώ που έχει κάνει ένα σπριν και από πίσω τρέχουν. Έλα, άρεθεστε να πούμε, σας περνάει ο άμπαλος. Κατάλαβε. Ακούστηκε και αυτό. Ο άμπαλος. Δηλαδή, αν αυτό το Καντέ τον έβαζε μάν του μάς του Μπίσεσβαρ να παίζει, θα τον έλεγε παίξε Μπίσεσβαρ, πάω να χτυπήσω ένα φραπέ, θα σε φτάσω εγώ πάλι. Θα έρθω. Εντάξει, τώρα όμως μιλάμε για τον καλύτερο παίκτη του καλοκαιριού. Δεν μιλάμε για. Εννοείται. Για οποιονδήποτε. Εξαπνεύμονα. Και η Τσέλσι, από ό,τι φαίνεται, πάει κάνει ένα restart πλέον. Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά που δεν ήταν καθόλου καλή. Και γι' αυτό και την οδήγησε εκτός ομίλων Champions League, φαντάζομαι μετά από πολύ καιρό. Η ειδική φιλοσοφία παίζει φέτος. Το άλλαξε όλο το σύστημα από 3-5-2, παίζει 4-3-3 καθαρό. Αλλά επιμένει σε Ιταλό. Γενικά η Τσέλσι έχει πολύ τους Ιταλούς στα πολύ πάνω της. Γενικότερα και ο Ρανιέρη δεν έχει περάσει από την Τσέλσι στο παρελθόν. Πέρασε. Και ο Κόντε ήταν πέρυσι. Νομίζω και παλιότερα πρέπει να. Τώρα, αν ανατρέξουμε, θα βρούμε και άλλους Ιταλούς. Στην διαχείρισή της. Ο τεχνικός, επίσης μεγάλη ατάκα αυτό. Κάπου εκεί κάνανε κάτι καθυστερήσει, κάτι τέτοιο είχαν πέσει και λέει: πετάγεται ένας από την κερκίδα και λέει για τον Σάρι. Σάρι, λέγονται. Έλα, ρε, μια ζωή τα ίδια κάνετε. Μας έχετε κουράσει. Ναι. Ίσως κάποιος φίλος του αγγλικού ποδοσφαίρου που έχει βαρεθεί να βλέπει τις καθυστερήσεις στη Τσέλσι. Γενικότερα αυτά τα παιχνίδια προσφέρονται για καζούρα χουλιαμά. Για ατάκες όταν βλέπεις, ας πούμε, έτσι και τη διαφορά δυναμικότητος. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον να. Καλή αγόρι μου. Καλά είμαστε. Νύχτα ακόμα. Τι? Νύχτα ακόμα. Σ' ακούμε λίγο βαρύ. Χθες έβλεπα και τηλεόραση και ράδιο. Και τηλεόραση και ράδιο έβλεπες. Μάλιστα. Στο κεφάλι μας που είχε στο Μετρόπολη. Δεν είδες το παιχνίδι δηλαδή? Το έβλεπα αλλά και το άκουγε και μπράβο. Μάλιστα. Θέλεις να ακούσεις και τι κλάψε εσύ τώρα. Ναι. Τι να κάνουμε, χάσαμε, δεν πειράζει. Τι, εντάξει. Πέσαμε ηρωικά ρε φίλε. Το,
Το έδωσε, το έδωσε το μάτς για να μην έχει. Στο ίδιο, τρέξανε. Έτσι, για να μην έχει προβλήματα η Chelsea μετά εκεί, λαϊκά δικαστήρια στο Λονδίνο και τέτοια. Αυτό. Κάτι συγχαρητήρια στην ομάδα, όλα καλά. Ναι. Έτσι, μ' αρέσει. Σ' ακούω βαρύ, ήταν δύσκολη η βραδιά στο καφενείο. Εντάξει, ρολάρισε καλά, χειροκροτούσαμε κάθε προσπάθεια. Μ' άρεσε, έτσι. Υπήρχε ομοψυχία. Και εμπνεύσατε τους παίχτες του Λουτσέσκου, μάλιστα. Δεν μαλώσατε τίποτα αυτά. Όχι, όλα πάω και έμασα. Όλοι, δεν έχετε, ούτε ένα Αργιανό, δεν έχει Σαμαρίνα. Όχι, όχι, κανένα τίποτα. Τίποτα, μάλιστα. Και την Τετάρτη τι θα κάνετε δηλαδή, με ποιον, δεν θα πρέπει να το δείτε το μάτς έτσι. Θα τους παίρνουμε τηλέφωνα, ξέρω εγώ τι θα γίνει. Α, μάλιστα, μάλιστα. Μ' αρέσει. Τι έχει σήμερα το πρωινό μας. Κάνω, κάνει κομβούς, αυτά τα άσπρα θα κάνω μπάγμα στο μπρί και θα τα βράσω. Ναι. Λίγο κάποια φέτα κασέρι. Θα... Λιτά πράγματα. Λίγο, ναι. Λίγο κρασάκι, λίγο κοκκινέλι. Ναι. Ναι, το είναι το λευκό το κρασί. Μάλιστα. Μάλιστα. Μας μια χάρη. Παρακαλώ. Τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει την εκπομπή. Ναι. Θέλω να βάλεις για χαλί. Ναι. Εκείνο το κομμάτι που λέγεται Καπέλα The Music. Πώς, ποιο? Α, Let The Music. You got to let the music, you got to let the music. Αυτό δεν λες. Τέκνο, 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 έλα, θα το κάνω εγώ από μένα. Έτσι, έτσι, πως έχω ρε, πως έχω, κανονικά. Τη Δευτέρα λοιπόν, κοίταξε, μην έχουμε τίποτα άλλο τη Δευτέρα, γιατί παίζει και πάω κάκι την Κυριακή. Θα τους εγκαζώσουμε. Πόσο, δώσε, πόσα. Εσύ είπα από 4 μέχρι 5-0. 4-5. Πολλά με λίγα. Όχι, μπορεί να είναι μια ψυχρήμη τοποθέτηση, εντάξει, μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, 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 τσάω. Πάντως το συμπέρασμα αυτής του αγωνιστικού ευρωπαϊκού τριημέρου Τροποντινά ή διημέρου για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης είναι ότι είδαμε μπαλίτσα από τους αντιπάλους και είδαμε ισχυρή και μάλλον μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Τεράστια. Και το ΑΕΚ Άγιαξ ήταν όχι Παναγία μου. Όχο. Και το χθεσινό τέτοιο. Και το Μπέτις Ολυμπιακός, τουλάχιστον το δεύτερο ημίχρονο πρόλαβα να δω. Λίγο οι Μπετισιανοί στην τελική προσπάθεια πολύ υστερούσανε. Ήταν λίγο στα πουλιά αυτοί. Ρίξανε πολλά καντήλια. Εντάξει. Φύγανε μπάλες εκεί στις μαρίνες. Έχουν πολύ πράγμα. Την Μπέτις μην την υπολογίζει για μικρή ομάδα. Έχει ρόστερ τρελό. Ποιος το είπε αυτό. Α, σε καμία περίπτωση. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις ακόμα παίζει με τον Χωακίν, 37 χρονών. Κι όμως, ναι. Ναι, 37 χρονών και μου βάφει το μαλλί. Ναι, τον πιάσατε τώρα στα γεράματα. Τον είδες. Πως είναι κάτι ιαπωνικά καρτούν είναι. Δεν τον κατάλαβα, δεν τον κατάλαβα στην αρχή. Και λέω ποιος είναι αυτός ο πιτσιρικάς. Ίσως γι' αυτό το έκανε για να ξανανιώσει. Έλα. Αλλά λες τα 37 τώρα βάφει το μαλλί και γενικότερα. Έχει επέλθει ξανά αυτή η μόδα του βαψωμαλιά με τον Δεκαπά. Ναι, που ήταν 90's, έτσι λίγο. Ο Κανιθάρης το είχε κάνει αυτό. Κανιθάρης, ναι, υπήρχε ένα. Ο Μπλιάτσικας. Ο Μπλιάτσικας. Και υπήρχαν και άλλοι. Και τώρα φαίνεται ότι έχει επιστρέψει ξανά στη μόδα. Το έκανε. Το έχει ο Πασχαλάκης στον μπακ. Το έχει ο Σταφυλίδης σε ένα διάστημα. Και κάποιοι άλλοι έτσι, ας πούμε, ποδοσφαιριστές. Και ο Χωακίν, ας πούμε, στα 37. Σαν τον Κουσταντάρα, έτσι. Χωακίν, ναι. Γεροντό Ξεκούτης, ας πούμε, που ήθελε να ξανανιώσει. Τι να κάνεις. Και η Μπέτις ήταν καλή χθες, αλλά τουλάχιστον. Δεν ήταν μπροστά. Δεν ξέρω να το είδες καθόλου. Όλο το είδε γι' αυτό. Και αυτό. Βέβαια, για ναι, πάω, τι να πούμε, δεν έχει να πούμε και τέτοια. Όχι, τι να πεις. Τι να δικαιολογήσεις και τι να κάνεις. Ούτε μία φάση έκανε ο ΠΑΟΚ. Όλοι μένουν στη συγκλονιστική, στο συγκλονιστικό. Πώς το λένε. Πες το μωρέ τώρα, κόλλησα. Έλα γόρι μου. Έλα. Ναι, ένα, δύο χι. Στατιστικό, το βρήκα. Του πρώτου μηχρόνου της κατοχής. Έλα μωρέ, ποια κατοχή τώρα, άστο. 18% με 72, άστορα. Κάτι τέτοιος. Με 82, όχι, με 82. Ό,τι και να είναι, εντάξει, δεν είναι τώρα. Νομίζω λίγο προς το τέλος μόνο που έβαλε μέσα πίσες βάρ. Έβαλε πίσες βάρ. Ουάρντα και Πρίγιοβιτς. Καλά, για δεκάδα του ΠΑΟΚ ήταν αλλοπρόσωπη. Έχουμε πολλά λαϊκά δικαστήρια από χθες το βράδυ. Να ξέρεις για τον προπονητή. Α, ναι, δεν έβαλε εκείνο γιατί δεν έβαλε ένα ακμπόμ και πάλι Πρίγιοβιτς και δεν έπαιξε με καθαρό φόρ και έβαλε μπροστά πέρκα. Πρέπει, παιδιά. Έχει πρωτάθλημα. Ό,τι και να βάλεις. Δεν είναι τώρα. Αφήστε το. Δεν είναι ό,τι και να βάλεις. Δεν είναι εκεί πέρα το. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Σαν να λες τώρα θα πάω να παίξω με τα λιοντάρια εκεί πέρα και βάζω μέσα τα κανείς. Ό,τι και να βάλεις. Όχι και. Αρρύθμιση να κάνεις τώρα εκεί πέρα, δεν γλιτώνεις από εκεί, δεν γλιτώνεις. Απλά αυτοί ό,τι και να βλέπανε ανάλογα με τη δυσκολία θα πατούσαν λίγο παραπάνω τον γκάζι γιατί τελειώνανε το μάτς. Πάλι καλά ήτανε, πολύ καλά ήτανε.
Καλημέρα εδώ που μας γράφει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ατάκα μπροστινού στο γήπεδο. Ναι. Από σου του Μωράτε που πήγε στην Αγία Βαρβάρα. Το λέει, αν ήσουν καλός στη Ρεάλ Μαδρίτης θα έπαιζες. Έτσι, έχει δίκιο. Εσύ από Μαδρίτη πήγε Γιουβέντους και από Γιουβέντους Τσέλσι. Αλλά δεν πολύ σκοράρει κι αυτός. Δεν μπορεί, ρε, γι' αυτό. Γι' αυτό θύμωνε χθες. Αν δεις, δεν την έσπαζε την μπάλα. 3-4 μπαλάκια δεν βάλανε αυτοί. Ναι. Λόγω επειδή. Λόγω επειδή. Λόγω επειδή ήθελε το πουλί να σκοράρει να ξεμπουκώσει. Ναι, να ξεμπουκώσει, αλλά λίγο βαρύ τον είδα. Βαρύ είναι. Λίγο βαρύ έτσι. Είναι πολύ καλό φορ. Ναι, στις κινήσεις το τέτοιο αυτό. Είσαι άμπαλος, ρε. Έτσι, μωρέ. Δεν μπορεί να ξεμπουκώσει. Σαν το Κλάους ένα πράγμα. Βασικά, μα ήσουν καλό, θα έπαιζε τον ΠΑΟΚ. Να τα λέμε και αυτά. Ποιο Πρίγιοβιτς ήταν. Έλα βρε τώρα. Σαν backup του Πρίγιοβιτς. Νομίζω πάγκο. Πάγκο θα πολεμούσε για την 18η αποστολή. Ε, βέβαια, τι νομίζει. Ο Μωράτε κανονικότατα. Αυτό είναι ο βασικό στην Τσέλσι. Ζηρού. Ο Ζηρού είναι στο πρωτάθλημα. Για την Τσέλσι που έχει κάνει και το 5-5 στο ξεκίνημα και νομίζω ότι θα είναι. Πολύ στα... δεν είναι και Champions League, οπότε αυτό θα την βοηθήσει στο να είναι πολύ και δυνατή, και πιο ξεκούραστη. Έχουν το Σάββατο, παίζει με τη Liverpool. Παίζει, ναι, όχι, West Ham παίζει. West Ham και παίζει με τη Liverpool, κύπελο είναι αυτό, σαν και εμάς. Κύπελο. Μάλιστα. Κύπελο. Γιατί νομίζω με τη Liverpool πρέπει να παίζει ξανά για το πρωτάθλημα όταν είναι να υποδεχθεί τον Μπάουκ στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge. Παίζει 2-3 μέρες πιο μπροστά. Δύσκολο πρόβλημα. Ρωτέσιο θέλει και η Chelsea. Δεν έχουν και παίχτες αυτοί. Τι να έχουν πιο τώρα τη σιγά. Φάμπρεγκα. Κούρασε. Κούρασε, σε παρακαλώ. Νταβίτ Λουίς τώρα. Φαντάζεσαι. Νταβίτ Λουίς, ρε σέντερ μπακ. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26. Ναι, ναι. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητή τηλεφωνία. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μα βρίσκεται και μα. Λαϊκίζεται βραδιά Europa League. Τα αποτελέσματα χθε έτσι μια. Γρήγορη ματιά, γιατί είχαμε και μάτς και στις 10 η ώρα που πολλοί κόσμος κοιμήθηκε και δεν τα πληροφορήθηκε αφού πάρουμε τη γραμμούλα. Καλημέρα στη γραμμή. Τι λέει, παιδιά, καλημέρα. Καλώς το να, τι έγινε. Γεια σου. Τι να γίνει. Τι βαρύς ακούω. Ένα μην είμαι με τέτοια. Τι με τέτοια, μωρέ, τι περίμενες δηλαδή. Ξέρεις τι προσευχές κάναμε, ρε παιδιά. Δεν είπε ο Στέφανος, εκκλησία, προσευχές. Μόνο έτσι, ρε φίλε. Τέτοιο σύστημα πρέπει να παίξεις. Λαμπάδα με κεριά. Θόλωσε τα νερά ο ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω. Για να μην δούνε τα σχέδιά του, για να μην δουν τα σχέδιά του Άρης. Κατάλαβες. Ναι, Τα αλήθεια είναι ότι φτύσαν αίμα για να μας κερδίσουν ένα μηδέν. Έτσι τώρα, σε παρακαλώ. Εντάξει, είδες, είχαν 70% κατοχή. 80% ναι. Είχαν. Και πάλι δεν μπορέσαν να κάνουν τίποτα. Τίποτα, ναι. Τίποτα. Και τον γκολ, και τον γκολ του ΠΑΟΚ προήρθε από μια δράνεια του Βιερίνη εκεί που βρέθηκε στο κέντρο και δεν μπόρεσε να κόψει την. Για την παλιά. Αλλιώς 0-0 θα ήταν. Παιδιά, οι άνθρωποι είναι τρεις ταχύτητες πάνω. Mm-hmm. Με λέει ο φιλαράκι μου, με λέει, άμα παίζει ο Πέδρο έτσι, ναι. Ο Μέση πώς παίζει. Ο Μέση παίζει πιο, μια ταχύτητα πιο κάτω από τον Πέδρο, να ξέρεις. Στον Τούμπα, Μέση. Απλά την κολλάει την μπάλα στο πόδι του, γι' αυτό φαίνεται τόσο γρήγορα. Κόλωσε να έρθει ο Μέση όμως την Τούμπα. Κακάκια έκανε. Φαντάσου, ναι. Δεν ήρθε. Ναι. Φαντάσου τώρα, πώς έβλεπε τον Μανολά να πιάσει τον Μπέιλ. Φαντάσου να δει κανένα Μπέιλ, ας πούμε, εδώ μέσα live, πώς τρέχει αυτό τώρα. Τον έχουμε δει, τον έχουμε δει. Άμπρα, δεν έχει δει, αλλά ήταν ακόμα τσικό. Δεν έχει σημασία. Ήταν τσικό. Από εδώ γεννιούνται τα αστέρια. Παιδιά, εντάξει, εγώ δεν έχω δει καλύτερη ομάδα. Ναι, ισχύει αυτό. Όπως όλοι. Δεν θυμάμαι να έχω δει αντίπαλο να παίζει έτσι. Ρε, εσύ, εγώ πρώτη φορά βλέπω παδούς του ΠΑΟΚ. Κάθε μέρα τους βλέπω μετά τα μάτσα, ας πούμε, κάθε φορά που παίζει. Mm-hmm. Όλοι χαμογελαστοί γεμίσανε, ρε παιδί μου. Λες και πώς πας και πληρώνεις και βλέπεις μια ακριβή ταινία, ας πούμε, στο σινεμά και το ευχαριστιέσαι. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Ναι. Εντάξει, παιδιά, δεν περίμενα τέτοια εμφάνιση τον ΠΑΟΚ, τον περίμενα καλύτερο. Ωραία, ο ΠΑΟΚ έπαιξε όπως μπορούσε να παίξει κάθε φορά. Δεν είναι διαφορετικός ΠΑΟΚ, το ίδιο είναι. Ήταν πολύ διαφορετικός. Ήταν ένα σχήμα το οποίο πρώτη φορά έπαιξε. Εντάξει, δεν ξέρω, επειδή τώρα άνοιξα. Ναι. Δεν άκουσα την ανάλυση σου για το. Δεν έκανα ανάλυση. Η ανάλυση ήταν απλή. Ότι τα στόπερ τους ήταν δύο που είχαν τις ίδιες θέσεις και όλοι οι άλλοι, όπου και να τους βάλεις, παίζανε τη Τσέλσι. Δεν μπορούσα να καταλάβεις ποιο ήταν το φορ, ποιο ήταν το χαφ, ποιο ήταν το εξτρέμ. Γιατί μπορεί στο πάω. Ποιο ήταν το φόρε. Σε παρακαλώ. Ο Σάκοφ τι έπαιζε χθες. Ο Σάκοφ έπαιζε βοηθός του Βέρμπλουμ στα μάτια. Φιλοσοφική αναζήτηση έπαιζε χθες ο Σάκοφ. Εντάξει, κατάλαβε. Ήταν χάλια η ομάδα χθες. Έτσι, αυτό είναι πάρα. Δεν ξέρω αν ήταν η ομάδα χάλια ή αν είναι αντίπαλη. Όχι, η αντίπαλη. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση του ΠΑΟΚ. Όταν βγήκε να πει μετά ότι ο ΠΑΟΚ τσέλισε τη χάλια. Έλα, χάλια, τα ταγάρια, τίποτα να πούμε. Εδώ μου λέει ο Στέφανος είχε λαϊκά δικαστήρια.
στα λαϊκά δικαστήρια της Μαρίτας. Ναι. Όλοι το λέγανε αυτό πάντως. Τι λέγανε? Ο Μπάμπης ο Σουλιάς, ο Τάκης ο Πεταλούδας. Έφαγε κράξιμο ο Λουτσέσκο, εντάξει. Αλλά κακός για μένα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα εκεί. Κράξιμο, ρίξτε ένα Κυριακή, κράξιμο, ρίξτε ένα Τετάρτη. Ξέρεις τι φοβάμαι τώρα? Τι φοβάσαι? Έχασε από Τσέλσι, θα γίνει ένα στραβό αποτέλεσμα τώρα με ΑΕΚ. Ναι. Να γίνει μετά ένα κακό αποτέλεσμα με Άρη και ακόμα ένα κακό αποτέλεσμα με Ολυμπιακό. Άμα. Και από μέσα Οκτωβρίου να είσαι. Μουρίνιο. Όπως. Άγγελο. Ναι, όπως και να έχει, μόνο φοβάσαι για τον Λουτσέσκο. Άμα φύγει, μόνο Κυριακή με Γαύρο εκεί είναι τα γράμματα. Κοιτάξτε να δεις. Λοιπόν, παιδιά, με ένα τρίτο για να κλείσω. Ναι. Αν μην κάνω τη γραμμή. Πρώτον, Αναστασιάδης ακούγεται πάει στην Εθνική. Όπα. Πάλι. Δεν ξέρω το διαβάσατε. Ναι. Ακούγεται γενικότερα πολλά χρόνια. Εντάξει. Ναι. Και τελευταίο. Γουστάρω αυτό. Πάλι, ναι. Αναστασιάδης είναι γέρασε ρε παιδιά. Μεγάλο 70. Ναι, 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 ναι. Έχει ακουστεί πολλά χρόνια να πάει. Μακάρι να πήγαινε, αλλά δύσκολο το βλέπω να σου πω την αλήθεια για Εθνική. Γιατί μην το λες, έχει πολλούς υποστηρίχτες εκεί πέρα. Εντάξει. Δύσκολα, δύσκολα. Αθήνα είσαι. Δύσκολα. Μακάρι να πήγαινε, γιατί θα είχαμε. Θα στείλανε εκπομπές που λέγανε. Εγώ απορώ πως δεν έβαλα το τηλεοπτικό προπονητή ως τώρα στην Εθνική και το Σάκη Τσιόλι να. Α, μάλιστα. Όχι, μωρέ, εντάξει. Παντού έχει πάει αυτός. Δεν είναι. Μάλιστα. Έγινε. Σε φιλούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Στη γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα, περιμένει. Εκπομπή έκανε ο άλλος. Εντάξει. Γιατί να, γιατί να μην πάρει το πεντάλεπτό του. Να μην τα πει. Τι κάνετε? Καλά είμαστε εσύ. Πάντως η εκπομπή σας έχει πολύ επιτυχία. Μα, πάλι άμα επιτυχία έχει. Ανυπέρβλητη. Άμα βγαίνει του Στέφανο Κουμπάρους. Λοιπόν, εχθές το τέτοιο το πέναλτι δεν μιλάτε τίποτα ρε παιδιά, δεν ήταν πέναλτι. Τον τραβάει λίγο εκεί, αλλά εντάξει. Όχι, το τραβάει. Εντάξει, άμα ήταν πέναλτι, ναι, το... άμα ήτανε ΑΕΚ θα γινόταν είναι... τώρα εδώ χαμός. Όχι, άμα τώρα είναι το πέναλτι, τότε θα τρώγανε τουλάχιστον 6. Ναι. Η Τσέλσι θα τρώγε 6. Σιγά να μην τρώει. Γιατί? Δεν κατάλαβα. Το λάβρε τώρα, βρε τα γουνάκια. Ξέρω, Μπάμπης, τι λέει, θα τους τυμώνανε μετά. Μετά θα έλεγανε... τον Άγιο Απόστολο όπως σας είπα. Έτσι. Αλλά ξέρεις τι έγινε χθες? Τι έγινε? Είδες σε τρεις πάσες η μπάλα που πήγαινε σε τρεις κατηβασικές την κατέβαζαν οι... Άντε να... Έλα βρε τώρα. Μην είπεις έπαιξε η μπάλα ο ΠΑΟΚ χθες. Δεν ήθελε να παίξει τώρα. Δεν ήθελε να φανερώσει. Τραβήχθηκαν πίσω όλοι εκεί πέρα και περίμεναν να μην φάνε γκολ βρε. Αυτό περίμενα. Αλλά... Μάλιστα. Τους λυπήθηκε. Οι Άγγλοι τους λυπήθηκαν. Οι Άγγλοι δι. Εντάξει ρε εσύ. Κοίταξε αυτούς τους... Οι Άγγλοι κοίταξε. Ναι. Παίζουν και μπάλα τώρα. Όλες οι αγγλικές ομάδες παίζουν μπάλα. Εντάξει. Πήγε ο Λουτσέσκου τώρα να κάνει δύο φορές να δοκιμάσει ένα πρέσιγκ ψηλά και άλλοι παίζανε μιλάκια από τερματοφύλακα στόπερ και τους μαζεύανε 6-7 παίχτες προς το λέει θα τους πάρουμε την μπάλα και τους βγαίνανε μια κόντρα με τρεις μπαλιές. Τρεις μπαλιές. Το έκανε μια-δυο Λουτσέσκο, σου λέει πίσω όλοι, πίσω γιατί μυρίζει μπαρούτι εδώ πέρα. Αυτοί το ξέρουν το τόπι. Α, μπράβο. Τι είναι? Όσο στοιχίζει ρε ο τερματοφύλακας των Άγγλων. Τον Άγγλων ο Κέμπαρ την Μπαλάκα τον πήρε από Μπιλμπάο 70 εκατομμύρια για αντικουρτούα. Είναι ο πιτσιρικάς, είναι καλός. Ναι. Και τι λες, δεν έτρωγε αυτός. Κοίταξε, άμα έβγαινε τέτα τέτο πέλκα, θα βλέπαμε αν το τρώει τρώγε. Αλλά δεν είχε καμιά φάση. Δεν πήγε καμιά φάση στην εστία. Ναι, ένα κούκκο δεν φαίνεται. Έλα βρε τώρα, βρε πιο Europa League τώρα. Πιο Europa, σιγά τώρα το θεσμό να μου, σιγά τώρα τη διοργάνωση το Europa League. Δεν ασχολείται κανένα. Τα λέει ο Πάοξ, έπαιξα με την ασχολούνται. Κούπα. Έτσι. Μα και αυτοί δεν. Και οι Άγγλοι δεν του έδειξαν. Ξέρεις τι έκαναν οι Άγγλοι χθες. Τι κάνανε. Να δουν πώς παίζει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα έδειξαν. Αυτό. Ναι. Ριζίλια έγιναμε. Ριζίλια έγιναμε. Έτσι. Μάλιστα. Βέβαια. Μα έδειξαν πώς παίζουν οι μπάλα. Έτσι. Την είδαμε. Ήταν λίγο γρήγορη παραπάνω. Ναι, όχι, ναι. Όχι. Μάλιστα. Έγινε χαραλάμπη μου. Γεια σου, Παπίνο. Γεια. Τι να κάνεις. Να, τα λαϊκά τα δικαστήρια. Ήταν λίγο πιο λίγο γρήγορη ιδέα από εμάς. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα έχουμε να κάνουμε με την Τσέλσι της Premier League των ευρωπαϊκών κατακτήσεων. Χίλια δύο πράγματα. Δηλαδή, ας είμαστε και ρεαλιστές. Μερικές φορές, βέβαια, εντάξει.
μπορεί να σε πάει και ένα παιχνίδι να, είσαι, να είναι και διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετική προσέγγιση και να το κοντράρεις μέχρι και αποτέλεσμα να πάρεις. Αλλά το χθεσινό δεν ήταν. Ήταν και το ξεκίνημα κιόλας στη σεζόν. Μια χαρά ξεκούραστη, αυτό έτοιμη πάνοπλη. Όπως είπε και ο προπονητής της Chelsea, στο μέλλον θα δούμε, επειδή είναι πολύ δύσκολο και το πρωτάθλημα της Αγγλίας, η Premier League, θα κάνουμε rotation στους υπόλοιπους. Μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ τώρα μέσα στο Λονδίνο και να πάρει και. Να πάρει αποτέλεσμα και ούτως ή άλλως η τούμπα του ΠΑΟΚ δεν του πάει. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Θα πάει πάνω και θα καθαρίσει. Αν ήταν το μάτς εκτός, ίσως να έπαιρνε κάτι καλύτερο. Οπότε δεν ξέρει. Κοίταξε, πότε την έχει την Τσέλσι. Λογικά σε κανένα μήνα τώρα. Παραπάνω από μήνα. Σε δύο μήνες. Κακό αυτό, άμα τον είχε τελευταίο μάτς, ήταν καθαρισμένη. Τέταρτη αγωνιστική την έχει την Τσέλσι. Γιατί πάει τώρα, παίζει με Μπάτε Μπορισόφ. Μάτς ζωής και θανάτου, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, μόλις από τη δεύτερη αγωνιστική. Διότι Μπάτε κέρδισε χθες μέσα στην. Αυτό ήθελα να σου πω. Με αποτέλεσμα να πρέπει ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον να πάρει ένα χ. Οπωσδήποτε να μην χάσει με κανέναν τρόπο μέσα στη Λευκορωσία. Γιατί άμα χάσει, μετά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τρίτη αγωνιστική παίζει με Βίντι. Μετά έχει επαναληπτικό πάλι με τη Βίντι, όπως γίνεται πάντως στους ομίλους. Και την τέταρτη αγωνιστική παίζει με την Τσέλσι. Εντάξει, είναι καλά τότε εκεί πέρα, γιατί η Τσέλσι θα το έχει καθαρίσει. Ψέματα, την πέμπτη αγωνιστική, πρώτη τελευταία αγωνιστική. Πιο καλά, θα το έχει καθαρίσει η Τσέλσι τον όμιλο και θα το δώσει το πόντο. Σίγουρα, εγώ πιστεύω θα το δώσει και το πόντο. Στο μάτς. Δεν το χρειάζεται. Όχι το μάτς. Το μάτς εντάξει δεν δίνει, διότι σε έδρα σου τώρα σε δώσει διπλό στο πόντο. Θα τα πει την τότε να μην και στην άρσο να πούμε. Ναι, εντάξει, σου δώσει ένα χ, θα πάρει σε λέει την πρόκληση να τελειώνουμε. Λοιπόν, 7 και 1 πρώτα λεπτό. Πρώτο λεπτό, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική αναπαύλα, καθότι ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του λόγου. Επειδή α δούμε και τα αποτελέσματα. Αυτό πριν μας ενοχλήσει κάποιος, δεν προλάβω να τα πω κιόλας. Ακισάρ Μπελεντιγέ, Κράσνονταρ 0-1, Βιγιαρεάλ Ρέιτζερς 2-2, Γκένκ Μάλμε 2-0, Λάτσιο Απόλλων Λεμεσού 2-1, Μαρσέιχ Άιντρακτ Φραφούρτης 1-2, Μολ Βίντι Μπάτε Μπορισόφ, αυτό το παιχνίδι που λέγαμε, 0-2 στον όμιλο του ΠΑΟΚ, Μπεσίκτας Σάρς Μπρουκ 0-8, 3-1 το μάτσο, όχι 0-8, Δυναμό Κιέβου Αστάνα 2-2, ΠΑΟΚ Τσέλσι 0-1, Ραπίτ Βιέννη Σπάρτακ Μόσχας 2-0, Ρεν Γιάμπλονετς 2-1, Σεβίλη Στάνταρ Λιέγγις 5-1, η Σεβίλη η οποία επέστρεψε στο φυσικό της χώρο. Σεβίλη είναι. Σεβίλη Τσέλσι, κανένα τελικό, Λες. Δεν ξέρω, είναι πιο δυνατές μέχρι στιγμής. Θα παρακολουθήσω λίγο ακόμα τη Σεβίλη και κάτι κάθε χρόνο κάνει κάποιες αλλαγές εκεί μπροστά, εκεί στους γρήγορους. Έτσι. Πρέπει να τη δω. ΑΕΚ Λάρνακας, Ζυρίχη 0-1, με την ίσως κορυφαία φάση. Όχι μόνο του αγωνιστικού τριημέρου, ίσως με την κορυφαία φάση της χρονιάς, δεν ξέρω αν το είδες καθόλου. Πες μου. Πήγαινε ο παίχτης Ζυρίχης που σκόραρε, ο Μπέντζαμιν Κολολί. Κολολί, καταρχήν, πολύ ωραίο επίθετο πρέπει να έρθει στην Ελλάδα. Ο σκόρερ της Ζυρίχης βάζει τον γκολ και τρέχει να πανηγυρίσει στο πεταλάκι που είναι η Ζυριχιανή. Ναι. Πηδάει την διαφημιστική, την πινακίδα και συνεχίζει. Και πηδάει μέσα στην τάφρο. Έχει τάφρο μπροστά του, στο γάσι πι. Ναι, και που βγαίνει παίχτη στο υπόγειο. Ναι, από κάτω. Πώς είναι η τάφρο, ας πούμε, στο ΆΚΑ. Το πέρασε και εκείνο και διαφημιστική πινακίδα πηδάει και εξαφανίζεται από το πρόεδρο και πέφτει μέσα. Ούτε ο Τζαμπάνι. Ναι, είναι κορυφαίο. Έζησε. Εντάξει, ναι, επέστρεψε μετά στο παιχνίδι. Αλλά εξαφανίστηκε. Δεν θα ξαναπενεγυρίσει ποτέ αυτή. Άνοιξε γη και τον κατάπιε. Γιατί το τυχάκι στην τάφρο ήταν στο ίδιο ύψο των διαφημιστικών πινακίδων. Θεός. Αν δεν το έχετε δει, ψάξτε το. Παίζει νομίζω και σε όλα τα μέσα. Κοπεχάγη, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 1-1. Λειψία, Red Bull, Salzburg. Νομίζω και η Λειψία είναι Red Bull κι αυτή, Είναι, ναι. Παίζανε. Και οι δύο είναι. Red Bull, τα δύο. Ίδιος χορηγός. Ναι, 2-3. Ναι. Αν ερχόταν ένα χ, θα τα λέγανε, τα μοιράσανε τα έτσι και βέβαια. Ναι. Λουντογκόρετς, Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-3. Δυναμό Ζάγκρεπ, Φενέρμπαχτσε 4-1. Oh. Τι έγινε εκεί, Φενέρμπαχτσε? Τι έγινε τώρα εκεί? Και εκεί είχε μια πάρα πολύ ωραία φάση στην Φενέρμπαχτσε. Ένα παίχτη έδινε τη Φενέρ τα κορδόνια του, δεν ξέρω αν το είδε αυτό. Όχι, δεν τα είναι, παιδί μου, προ το τέλο ίδια έχουμε φάει το τετράμπαλο. Δεν είναι τα κορδόνια του μπροστά από τον τερματοφύλακα. Yeah. Και επιστρέφει ο αμυντικό τη. Δυναμό την μπάλα πίσω, δεν τον έχει δει και άλλο σηκώνεται κανονικά από τα κορδόνια, την παίρνει, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Ναι, εντάξει. Τίποτα. Ντουντελάγκε, Μίλαν 0-1 στον όμιλο του Ολυμπιακού. Η Μίλαν δυσκολεύτηκε μέσα στο Λουξεμβούργο. Τι Μίλαν είναι. Ντουντελάγκε τώρα. Λες να κάνει καμιά ζημιά. Ντουντελάγκε είναι σαν μπύρα του Λίντλερ. Πώς λες, του δαμπάνει εσύ. Δαμπάνει, γρυπανές. Ολυμπιακός Πειραιός Μπέτης 0-0. Την
Δεν ξέρω, το πρώτο ημίχρονο δεν το είδα το Ολυμπιακό. Το είδα εγώ. Το είδες. Καλά ήταν. Καλά ήταν. Καλά ήταν. Ναι, ναι, παίξανε, ναι, παίξανε. Και με 10 τελείωσε το μάτς. Σίγουρα. Με την αποβολή του Τσιμίκα. Celtic Rosenborg 1-0. Σλάβια Πράγα Μπορντό 1-0. Spartak Trnava Anderlecht 1-0. Sporting Λισαβόνα Καραμπάκ 2-0. Και Arsenal Βρόσκλα Πολτάβα. Λέγεται αυτά 4-2. Arsenal Chelsea τελικό, ε. Παίζει. Παίζει το σενάριο άμα δεν συναντηθούν. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. 7 η ώρα θα μας πει το ρόλο. 7 και 5 είναι. Εντάξει, μικρό το κακό. Επιστρέφουμε. Λίγο, λίγο κλέψαμε. Λίγο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο. Επειδή στη δεύτερη μας ώρα, συντροφιά μας πάντα, οι σημαίες ψωμιάδη, σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό. Ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. 2310-287 και 3 οκτάρια. Τηλεφωνάκι για να επικοινωνήσετε με τη σταθμουδάρα μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Τι κάνουμε? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Πόνος είσαι? Όχι, με Στέφανο. Έλα, έλα τώρα, άρα, έλα. Πού είσαι ρε πρωταθλητή? Άσε ρε τώρα πρωταθλητή, σ' αφήνω να πεις το πείμα. Έλα, έλα, κλάψε τώρα. Όχι, όχι, περίμενε, γιατί να κλάψω. Έτσι, για να σε τσικλήσω λίγο, ρε φίλε, για να σε περιμένουνε. Αυτός, δεν μου λες, αυτός ο Εγκολό Καντέ, τι έχει καταπιεί, κανένα μοτέρα, έχει καταπιεί αυτό το παλικαράκι. Αυτός κατάπιε εξάλλητρο από κορβέτ. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Γίνονται, ρε φίλε. Έβλεπα στο Άγιαξ ΑΕΚ τον, αυτόν τον, τον Ζιγέ. Ναι. Να τους περνάει σαν σταματημένος και έλεγα, αυτοί τώρα δεν θέλουν να τρέξουν, δεν μπορούν. Μπορούν. Και βλέπω χθες τον Πέδρο σε κάποια φάση, παίρνει την μπάλα στο κέντρο. Ναι. Και έχει φτάσει στο κόρνερ και τους περνούσε ασταματημένους και λέω, τι μιλάτε, τι με Ευρώπη μιλάτε, ελάτε εδώ την Κυριακή έχουμε ντέρμπι, άσε τώρα πια έτσι. Άσε τώρα, αυτά, δεν είναι για μας αυτά, άσε το, Κυριακή θα παίξουν. Στέφανε, αλήθεια, δεν υπάρχουμε στην Ευρώπη. Έλα ρε φίλε, δεν μπορεί να σταθεί καμιά ομάδα σε αυτούς, ελληνική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ελάτε τώρα εδώ την Κυριακή, γιατί οι διεκδικητές εκεί έχουμε θέμα, έχουμε εκεί, πόλεμο. Παίξτε εκεί μεταξύ σας να πούμε λύση τις διαφορές σας και άστε, η Ευρώπη δεν είναι τώρα, για τέτοιο επίπεδο, εντάξει, άστο. Έχουμε μάχη. Έτσι. Ναι. Έτσι. Έχουμε μάχη. Οι αεξίδες να σταθούμε λίγο δίπλα στην ομάδα. Αφήστε την κρίνια και τη μύρλα. Έτσι. ΑΕΚ θα είσαι στα εύκολα, ΑΕΚ θα είσαι και στα δύσκολα εξί. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δηλαδή, αναπολύσω Δημητρέλο, το Πέτρο Στάθη, το Φανόπουλο, ναι, ναι. Ποιον θέλεις? Ερώτηση τώρα, ερώτηση τώρα θα μου απαντήσεις. Το Τροχανά. Το Τροχανά, ε. Δεν μου λες, αυτός ο Άλεφ εμένα μ' αρέσει. Γιατί το κράζουνε οι αεξίδες, ρε φίλε? Ποιον? Τον Άλεφ, το εξαράκι σου, το μαύρο. Ο Άλεφ έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, αλλά δεν έχει τεράστια πνευμόνια. Εγώ νομίζω ότι έχει, ρε φίλε. Δεν έχει σωματοδομή, ρε φίλε, για να είναι ο σκύλος, δεν έχει εκρηκτικότητα. Μπρε, εσύ σαν τον Μπογκμπα Γαϊδούρη είναι αυτός, ρε. Από τεχνική κατάρτιση είναι παιχταρά. Ξέρω. Τώρα, εάν έρθει και δέσει, γιατί με το Πανιόνιο ήταν ο καλύτερος παίκτης. Αυτό σου λέω, ρε. Τώρα δεν ξέρω, τον έβαλε εκεί μέσα, όλοι χαμένοι ήταν εκεί μέσα. Δεν είδα εγώ να διασώνεται κάποιος. Ναι, ρε. Αυτός δεν πώς να το φτιάξει λίγο να το βάλεις δίπλα στο σημό. Εσύ είσαι γρανίτης, ρε συνάπομα. Αλλά γιατί ρε να μην έχει δει την κατάσταση? Δεν ξέρω τι γίνεται, Στέφανε, θα δείξει. Μακάρι. Τι πρόβλεψη, τι πρόβλεψη δίνεις για την Κυριακή? Πρόβλεψη. Μπάμπη, δύσκολο. Δύσκολο. Ναι, κοίτα να δεις. Είναι η πιο δύσκολη έδρα του πρωταθλήματος. Αναγνωρίζει. Ναι, πρώτη φορά. Δεν το συζητάμε. Τώρα θα λέμε αλήθειες. Το λέει, ναι. Είναι άλλο χουλιαμάς, άλλο το πείραγμα που κάνουμε και ναι. Όταν μιλάμε σοβαρά, μιλάμε σοβαρά. Δηλαδή τώρα άλλος που σου λέει Κολοτούμπα θα έρθεις εκεί live στα Eurobound το βράδυ, μετά το match. Καλά, αυτό δεν το είπαμε, θα πάμε παρόλο. Του είπαμε, ναι, γι' αυτό σου λέω. Τελείωσε. Θα πάμε στο Eurobound να αναλύσουμε τα του ποδοσφαίρου γενικά, τα σοβαρά. Μ' αρέσει, είσαι ο καλύτερος, τελείωσε. Αλλά θέλω να στείλετε και ένα link εκεί στην κυρία Φόφη γεννηματά. Πρέπει να αρχίσει να την παρακολουθεί αυτή την εκπομπούλα από εδώ και το ξέρω, το ξέρω. Η Φόφη γιατί. Έχω να σου πω κάτι πραγματάκια. Η Φόφη γιατί. Γιατί η Φόφη. Ναι. Γιατί από τα 18 μου έχω υπάρξει στέλεχος. Μεγάλο. Σε όλες τις νομαρχιακές και τις νεολαίες και δεν ξέρω εγώ. Και το αποκορύφωμα ήταν να είμαι υποψήφιος βουλευτής με τον γιο του Ανδρέα. Μόνο και μόνο επειδή είναι γιος του Ανδρέα. Ναι, και έτσι. Πρόσκληση καινούργια δεν έχουμε. Για πού να έχουμε πρόσκληση καινούργια? Για το καινούργιο ψηφοδέλτιο. Η Φόφη. Όχι φυσικά, όχι φυσικά. Όχι. Εμείς μπήκαμε μέσα στο βούρκο, τα βγάλαμε να μην πω τώρα πια. Ναι, έτσι. Πασόκ στα εύκολα, πασοκάρα στα δύσκολα. Έτσι. Να λέμε αυτά. Μπράβο, ναι. Έτσι. Μέχρι ένα μέχρι. Γιατί και το Πασόκ μπορεί να έπεσε γάμα εθνική σαν την ΑΕΚ, αλλά θα επιστρέψει. Ναι. Δρυμύτερο.
Πού είναι το Πασόκ? Ε, πού είναι το Πασόκ? Έφυγε από εκεί και πήγε σαν Τάρταρα. Ε, πήρε άλλο αφημί. Όχι, ποιο Πασόκ, πού είναι το Πασόκ, περίμενε λίγο. Εγώ κάτι κινήματα βλέπω, κάτι ελιές, κάτι μπανάνε. Κινάλ, κινάλ, μάλιστα. Είναι σαν για... Κινάλ τώρα, ρε, σταμάτα έτσι, τώρα. Έλα, ρε, Νίκολα. Κινάλ 0%. Και τώρα το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα του Ανδρέα σε ελιά και μπανάνα, άντε κάτε μα τώρα. Έτσι, πες τα. Μπράβο, ρε, Νικολάκη. Μαζί σου. Οφείλει στο πατέρα τη, άκουσε με λίγο. Οφείλει στον αείμνηστο πατέρα και στον Ανδρέα Παπανδρέου, κυρία Γεννηματά. Οφείλει. Έχει υποχρέωση να αποσυρθούν όλοι. Έτσι. Στον πατέρα το Ζιν και στον Ανδρέα το Ευζίν, οφείλει η Φόφη. Πρέπει στις 3 Σεπτέμβρη του 19 να σημάνουμε την επανίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Με ποιον μπροστάρει και αρχηγό? Ποιος θα πάρει τις μετοχές? Θα βρούμε ένα. Μόνο... Δεν μπορεί να μην υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Ε, εντάξει, θέλουμε κάτι. Αλλά όχι με το Λοβέ... Σίγουρα όχι με το Λοβέρδο. Μόνο το Κινάλ μπορούσε να βάλει πρόεδρο μπροστά μπροστάρι στραβοστόμια που γίνει σημιούτο από Λοβέρδος, Καλύμπρα. Ο Λοβέρδος κλείνει το ματάκι προς τον Κούλι. Κάσε τώρα τα Κινάλ και τα κολοκύδια. Για Κινάλ τώρα με τη Φόφη. Καταντήσαν το Πασόκ τώρα έτσι. Για τις τσέπες, για τη Μαρμίτα. Έτσι. Φτιάζουνε το 8000. Έτσι, ρε. Άντε μπράβο τώρα. Εδώ ρε και ο Γιάννης ο Μαλάτος πήρε το χρήσμα. Τσάω, τσάω. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Γεια σου. Λοιπόν, κάποιοι μιλάνε για δεύτερα ή για πρώτα, ρε παιδιά. Αυτή η Chelsea και κάθε ομάδα στην Αγγλία δεν έχει πρώτα δεύτερα. Δεν έχει, όχι. Αυτή είναι αναπληρωματική στη Chelsea, γιατί απλά αυτοί που παίζουν είναι οι καλύτεροι την κίνητη χρονική στιγμή, γιατί μπορεί αυτοί οι ίδιοι παίκτες να κληθούν να παίζουν δεκαετράτη, γιατί η σεζόν στην Αγγλία... 80 παιχνίδια. Ανά τρεις μέρες μάτσα έχουν εκεί πέρα. 80 παιχνίδια. Έχουν πόσα κύπελα. Και φαντάζομαι ότι αυτή η Chelsea είναι τεταρτοπέμπτη στην Αγγλία. Πρώτη έτσι. Είναι τώρα. Πρώτη είναι. Φέτος πάει full για τίτλο. Πέρσι ρε Μπάμπη, πέρσι. Πέρσι άλλο, ναι. Φέτος έκανε restart η Chelsea. Ναι, πέρσι αυτή την ομάδα τερμάτισε τεταρτοπέμπτη. Mm-hmm. Λίγες είναι οι προσθήκες της. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Φήμες λένε ότι ο τερματοφύλακας της Chelsea έφυγε κατευθείαν, δεν πήγε για μπανιόλι. Ναι, αλήθεια είναι. Κάποιοι άλλοι γράψαν ότι χθες έκανε προπόνηση η Chelsea στο γήπεδο της Τούμπας. Και κάτι άλλο, παιδιά. Λοιπόν, πραγματικά από τέτοια μάτια κάτι πρέπει να πας να το δεις και λίγο... Λοιπόν, σε μια φάση, στο δεύτερο ημίχρονο προς το τέλος του αγώνα, έκανε δύο επιθέσεις απανωτές ο ΠΑΟΚ. Και δεν έκανε καθόλου η Chelsea, δηλαδή τέτοιο. Έγινε το γήπεδο, έγινε το γήπεδο. Όχι, μονότερμα την παίζουμε, λέει. Εντάξει, τώρα ο ΠΑΟΚ, χθες το σχήμα που είχε, πρώτη φορά το είδαμε σε αυτή την διάταξη. Είχε παίχτες που παίξανε πρώτη φορά, ας πούμε, ο Τόσκα, ο Βέρμπλουμ σχετικά. Καλά το πήγε Μπάμπη ο προπονητής, καλά το πήγε. Άσε, μύτη, γιατί άμα ανοιγόσουν, μπορεί να άτρωγες ένα τάλιρο και μετά να... Καλά, σίγουρα, ναι. Αλλά αυτό το σχήμα δεν είναι το ενδεικτικό, δεν είναι το αντιπροσωπευτικό του. Λοιπόν, και άκουσα για τη Λίβερπουλ που είπατε. Η Λίβερπουλ αυτό το μήνα και στις αρχές του άλλου θα παίξει δύο φορές η Chelsea με τη Λίβερπουλ. Μια για το κύπελλο και μια για το πρωτάθλημα. Έχει το πρωτάθλημα, μάλιστα. Ναι, θα την τιμωρήσουμε, να ξέρετε. Έτσι, θα δείξει εκεί ο Κλοπ. Θα έχουμε τιμωρίες. Θα τους κάνει. Τώρα έχει κύπελλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει. Το επόμενο Σάββατο παίζει. Το επόμενο, όχι αυτό. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο. Όχι αυτό τώρα, το επόμενο. Τώρα εντάξει. Μάλιστα. Θα την τιμωρήσουμε, να ξέρετε. Έτσι, έτσι. Έτσι. Γιατί δεν σας έδινε την μπάλα για να παίξετε, ρε φίλε. Ναι, ναι. Πώς έχει λίγο την μπάλα στον ΠΑΟΚ να παίξει κι αυτός. Μα κοίταξε, ο Λουτσέσκο όταν έδινε εντολή για πεντάλεπτο pressing ψηλά, βγαίνανε φοβισμένοι παίκτες στον ΠΑΟΚ να πρεσάρουν. Λέει τώρα τι ποδιά θα φάω από το στόπερ. Πού θα την δώσει, πώς θα την αλλάξουν, ας πούμε, κατάλαβες. Γιατί την κόντρα επίθεση από ό,τι φάνηκε την παίζουν πολύ καλά και στο πρωτάθλημα. Εγώ βλέπω το αγγλικό πρωτάθλημα. Εντάξει, ναι, ναι. Την παίζουν πολύ καλά. Η Chelsea φέτος θα είναι καλύτερα. Είναι πολύ δυνατή. Μάλιστα. Μέχρι ένα σημείο μετά. Δεν μου λες τώρα εσύ, φαντάζεσαι εκεί το πράγμα, πώς θα το σταματήσεις εκείνο το Γουίλιαν, το Πέδρο και τον Αζάρη εκεί μπροστά τη τριάδα, στα ματιά της η ταχύτητα αυτή. Ναι. Και από πίσω έχω εκεί το μαύρο. Δεν ήρθε και ο Αζάρ, ναι. Αν έρχονταν και ο Αζάρ. Εντάξει, δεν κολλάμε τώρα εκεί. Άλλη ομάδα με τον Αζάρ μέσα. Άλλη ομάδα με τον Αζάρ.
Εντάξει, στη Λίβερπουλ δεν μπορεί να διχτυπήσει, αλλά τέλος πάντων. Έτσι, να τα λέμε για αυτά. Έγινε. Τσαο. 2-31-0-287 και 3-8. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και μας ανταμώνεται διαδικτυακός και 24ωρη εφημερία. Μπάμπη, τώρα που μιλάμε για πρωταθλητισμό, δεν τη βρήκα εδώ. Τι βρήκες? Παραμένει πρωταθλήτρια στην παραγωγή κοκαίνης η Κολομβία. Πρώτη πάντα. Αφεντικό, πόσα, από τι παραγωγή έχει? Η παραγωγή λέει κατά 17% αυξήθηκε η καλλιέργεια ακόμα. Σε σύγκριση με το 16%. Ακού τώρα. 1.700.010 στρέμματα. Πόσο είναι 1.000.000 δηλαδή? 1.700.000. Για να υπολογίσουμε, α πούμε, ξέρω εγώ πού. Η Ελλάδα. Όλοι Λάρισα του κάμπου, ναι. Τρεις Λάρισες. Βάλε παραπάνω. Βάλε τρεις Λάρισες. Ήρθε η ανάπτυξη. Θα πρέπει να στραφούμε σε εναλλακτικές καλλιέργειες σιγά-σιγά. Αυτό είναι, ρε. Δεν νιώθουν τα παιδιά. Μια χαρά. Δεύτερη, ποιοι είναι? Δεν έχει δεύτερη. Δεν βγάζει τίποτα. Ο πρώτος είναι ο πρώτος και ο δεύτερος είναι τίποτα που λέει. Ο πρώτος καταναλωτής λέει είναι η USA. Πάντα εκεί δίνουν εμπόριο. Μα από εκεί ξεκίνησε και όλη η διαδικασία. Δηλαδή η ζήτηση και γενικότερα η κοκαίνη μπήκε στην ζωή των τοξικομανών και γενικότερα των ανθρώπων που ασχολούνται με τις ψυχότροπες ουσίες. Εκεί στη δεκαετία του 80, πριν δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Κανα LSD, κανα αυτό, κανα τέτοια, ψηλά πράγματα. Βρήκα πίσω, λέει, η δεύτερη είναι το Περού. Κάτσε τώρα, 439.000 στρέμματα. Μάλιστα. 1/5 δηλαδή. Και τρίτη Βολιβία που λέμε, η Βολιβία, ξέρω εγώ, τρίτη με 245.000 στρέμματα. Εντάξει. Άκου και 1.700 και ο δεύτερος είναι με 430.000. Κολομβία. Μεγάλε Παύλο Εσκομπάρ. Μεγάλε Παύλο Γκαρσία. Το Παύλο Γκαρσία είναι ουρουγουάνος. Το έχεις δει το Παύλο. Τη σειρά. Το Νάρκος. Όχι, δεν το είδα. Καταπληκτική σειρά. Ναι. Είναι αλήθεια ότι το έχει και στην ταινία ότι έχει και τα δολάρια για να αισθανθεί το παιδί του. Ναι, αυτό είναι γνωστές οι ιστορίες και οι αφηγήσεις. Και τα λαστιχάκια που δένανε τα λεφτά, ας πούμε. Τα λαστιχάκια. Ναι, κανονικά. Έχει πάρα πολλές. Και γενικότερα, να διαβάσει και δει και ντοκιματέρ, αλλά και το αφηγείται πολύ καλά η σειρά, τουλάχιστον σε βάζει μέσα στην τέτοια. Όντως έκαιγε δολάρια για να ζηταθεί, γιατί δεν είχε κανένα άλλο καύσιμο. Ο Παύλο Εσκομπάρ είχε φτάσει σε σημείο να είναι ο 7ος πιο πλούσιος άνθρωπος στον πλανήτη εκείνη την εποχή, τέλη δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90. Με τεράστιους τζίρους και ασχολιόταν και με το ποδόσφαιρο και με το έτσι και με ό,τι δεν σε ασχολείται. Έτσι, όλα τα ξέρει. Ωραίος τύπος. Μεγάλος. Πάντα υπάρχει ένας Παύλος μπροστάρης, ρε παιδί. Ο Παύλος. Είμαι και εδώ, ξέρω τον Παύλο τον Εσκομπάρ, κανονικότατα. Πέρα από τα ευρωπαϊκά τα παιχνίδια, νομίζω δεν έχει και ότι άμα να πεις, όλοι συμφωνούν, όλοι έχουν καταλήξει στο ότι και πέρα από το ότι ήταν 2-3 ταχύτητες πιο πάνω η Τσέλσι, ότι τουλάχιστον είχαν την ευκαιρία οι φίλοι του ΠΑΟΚ να παρακολουθήσουν και μια ομάδα διαφορετικού διαμετρήματος και διαφορετικού βεληνικούς και να πάρουν μια αύρα πώς θα ήταν το Champions League. Εννοείται. Συμμετείχε ο ΠΑΟΚ σε αυτό, το να παίζεις με τέτοια μεγαθύρια. Παρ' όλα αυτά, σημασία έχει το πρωταθληματάκι περισσότερο, νομίζω, στην παρούσα φάση. Κοίταξε, αν παίζει με τέτοιες ομάδες, λογικό είναι να έχει σημασία το πρωτάθλημα. Πώς θα πας να τις χτυπήσεις? Δεν χτυπιούνται αυτές οι ομάδες. Καλά, και λογικό είναι, να έχει κανείς απέτηση το να πάει να χτυπήσει οποιαδήποτε ομάδα την Chelsea. Και στο φεγγάρι που βρίσκεται, όπως είπαμε, έτσι χθες φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ καλά. Μπορεί να την πετύχεις αργότερα, ας πούμε, σε ένα διάστημα κόπωση. Και να μην βάλει μόνο ένα. Ναι, σε κόπωση να είναι και να μην βάλει μόνο ένα, σου λέω. Εντάξει, δεν έπαιξε και με τον Άρη, ας πούμε, εκεί να την έχει. Εντάξει, ο Άρης μπορούσε το κοντράρι. Ο Άρης θα διατηρούσε το αίτητο στην Ευρώπη. Σίγουρα. Αν έπαιζε με πόσα χρόνια είναι το αίτητο στην Ευρώπη. Δεν θυμάμαι τώρα αυτό τη σούπα που λέμε τώρα. Εντάξει, έχουμε να παίξουμε Ευρώπη τώρα. Μ' αρέσει, τρελαίνομαι για κάτι τέτοιο. 44 χρόνια που τα 13 δεν είμαστε Ευρώπη τώρα. Δεν έχει σημασία. Οπότε παίζει τώρα, το προσμετρά σε παιχνίδια. Εντάξει, είναι καλά. Λοιπόν, πρωταθληματάκι. Άμα το πάρουν και καλαμαριά, είναι αίτητη στην Ευρώπη για 120 χρόνια. Έτσι, έτσι, να βγει ο Φωτιάδη εδώ να μα. Να μα βάλει γκολ ο Αζάρ. Ποιο Αζάρ, βρε. Να πήγαινε εκεί. Θα γονάτιζε να πούμε. Θα γονάζει εκεί πέρα. Ο Σεντεμέντε θα τον κάρφωνε να. Σάββατο αύριο 22 του μηνού. Έλα, δώσε θέλω τώρα. Εδώ έλα. Τώρα προγνωστικά και προφητείες. Έλα τώρα να σε δείξω πώς πάει το καλαμπόκι στο Γρεβενό. Έλα. Είμαστε. Αστέρας Τρίπολης, Απόλλων Σμύρνης. Ανοίγει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής ημέρα του πρωταθλήματος στη Super League. Δώσε σκοράκι. Τρίμπαλο Αστέρας, δεν υπάρχει περίπτωση. Ήρθε καιρός να ξεμπουκώσει μετά. Τελείωσε ο Μανιάς 2. Γράψα. Ναι, 3-0 ο Αστέρας. Μάλιστα.
μετά από τις, τα διαδοχικά παιχνίδια με τους μεγάλους του πρωταθλήματος, όπου δύσκολα ιτήθηκε, δύσκολα κάμφθηκε η αντίστασή του. Και σε όλα τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό 2-1 έχασε με τον... Όχι, έτσι. 1-0 και με τον Ολυμπιακό ήταν 2-1, δεν θυμάμαι. Ολυμπιακό 2-1, ρε, εσύ με τον Άτσχο στο 90. Ναι, στο 90 φεύγανε. Είμαι και τα προηγούμενα παιχνίδια 1-0, οπότε και εμείς βλέπουμε εδώ και τον Αστέρα 3-0. Εντάξει, θα το δώσω ένα πιο συνετό, θα το δώσω 1-0. Παρ' όλα αυτά, νίκη του Αστέρα. Ατρόμητος Αθηνών, Λάρισα στις 7. Μ' αρέσει αυτό. Ωραίο παιχνίδι. Πώς το γράφω, γράφω εδώ. 1-1, γράφε. 1-1, θα πάρει ο Κούγιας. Θα πάρει ο Κούγιας και είναι ως απηγίδης των δικαστηρίων. 1-0 θα το δώσω και αυτό. Μικρό, μπλε, γενικότερα δεν βλέπω πολλά γκολ αυτή την αγωνιστική. Στις 8.30. Θα δει σε λίγο γκολ, γράφε, γράφε. Στις 8.30 του Σαββάτου πας για ένα Άρης Θεσσαλονίκης. Ωραία. Εδώ σε θέλω. 1-4. Όπα. Γράφε. 1-4 το θυμίζει. 1-4. Λίμπερο, και να τα ακούτε και να το λέτε. 4. Τσέτερι. Μάλιστα. Εγώ βλέπω τον Άρη να κάνει στραβοπάτημα σε αυτή την αγωνιστική. Όλοι βλέπουν κάθε εβδομάδα αυτό εύχονται. Βλέπω με το Λεβαδιακό. Άλλο, βλέπω. Άλλο. Εντάξει, και με το Λεβαδιακό δύσκολα ήταν τα πράγματα. Ήταν δύσκολα. Αγωνιστικά δηλαδή και να το έδινε. Φέρε μου τη Τσέλσι. Ποντάρουμε στο ότι. Έτσι. Ποντάρουμε στο ότι ναι, μεν ο Άρης έχει ξεκινήσει πολύ, πολύ εμφαντικά το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι είναι μια νέα ομάδα. Γράφε. Είναι... 1-4 rotation okay. Την Τετάρτη με ένα σλίδι. Εγώ θα το δώσω 1-1. Γράψεις, δώσεις. Εντάξει, το βάζω ρε παιδί μου, τζάμπα είναι η προβλέψη ούτως ή άλλως. Ξάνθη Όφη στις 4 της Κυριακής. Ο Όφη, ο οποίος ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ, η Ξάνθη και αυτή δεν έχει πολύ καλά πατήματα. Θα το δώσουμε 0-0. Χι από εδώ μέχρι του Πανόπουλου είναι. Έτσι, 1-0, πηγάδια. Δώσ' το 1-1 σε μένα. Ένα, βάλε και εσύ κολλάκι εδώ, βάλε τους μέσα. Στις 7 της Κυριακής, Παναθηναϊκός Λεβαδιακός. Τα πιτσιρίκια τα γουστάρω. Ναι, είπες, είσαι φέτος πολύ φύλλα προσκύμενος ως προς το ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός. Πιτσιρικά να παίζει μπάλα 18χρονο, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τι χρώματα φορά. Εκεί το κουστάρω δηλαδή είναι η χαρά μου. Μάλιστα. Νεολαία θέλω να βλέπω στην μπάλα. Ναι. Αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός. Γράψτε ένα 2-0 χαλαρά. 2-0 χαλαρά. Θα... Ο Κομπότης θα πέσει φέτος. Έχω τρελαθεί με τον Κομπότης. Με την έχει δώσει ο Κομπότης. Εγώ θα το δώσω χ. Δώσ' το χ. Θα το δώσω χ ακριβώς λόγω επειδή τη απειρία, λόγω επειδή όλα αυτά. Δώσ' το επειδή. Μ' άρεσε ο Λεβαδιακός που χθες με τον Άρη. Ναι. Κάπου θα τις κάνει τις γκέλες. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πηγαίνει έτσι. Οπότε θα το δώσω ένα χικάκι γιατί είμαι και πονηρός. Άμα δεν βγει, δεν θα το θυμάται κανένας. Εννοείται. Άμα βγει όμως, θα βγαίνω και θα λέω σας τα έλεγα. Σας τα έλεγα. Έτσι. Στις 8.30 το πιο σπουδαίο παιχνίδι της αγωνιστικής, ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Θα λύσουν τους λογαριασμούς τους για πρώτη φορά φέτο. Έτσι. Θυμόμαστε όλοι τι είχε συμβεί πέρυσι στο αντίστοιχο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Θυμόμαστε. Καταρχήν θα τελειώσει το μάτς. Αυτό είναι. Το μάτς θα τελειώσει. Θα τελειώσει το μάτς. Θα τελειώσει το μάτς. Θες το νούμερο ακριβώς. Ναι, νούμερο. 3-1 τελειωμένο είναι αυτό. 3-1, τρίμαλο πάω. Και άνετα. Και άνετα. Άνετος. 1-0. 1-0 θα βάλω τον ΠΑΟΚ που θα κερδίσει την Κυριακή. Με γκολ του Βαρέλα. Όπα, μου αρέσει αυτό. Ναι. Στο τέλος έτσι. Έτσι. Μάλιστα. Και την Δευτέρα δύο παιχνιδάκια κλείνουν την τέταρτη αγωνιστική ημέρα. Πανετολικός Λαμία. Αγρίνιο είμαστε. 1-0 βασανιστικά. 1-0, εγώ θα το δώσω. Πάλι τρίμπαλο θα φάει η Λαμία. Δώσ' της. Δίνω τριμπαλάκι 3-0. Μ' αρέσει που είμαστε κοντά στην πρώτη. Έτσι. Εντάξει, θα κάνουμε και λίγο τη διαφοροποίηση. Πάντως μέσα θα πέσουμε. Ναι. Δεν υπάρχει ένας από τους δυο. Έτσι. Και ωραίο παιχνιδάκι έτσι για να κλείσει το βράδυ της Δευτέρας. Το απογευματάκι μάλλον καλύτερα στις 7.30. Ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό Πειραιός. Εδώ είναι το καλό το κόλπο τώρα. Να, εδώ θα το παίξει πονηρά. 2-2 γράφτο. Όπα, στραβοπάτημα Ολυμπιακού. Έτσι. Με τίποτα δεν το βλέπω. Να πάει στραβοπατημένος Ολυμπιακός να υποδεχθεί ΠΑΟΚ. Και ένα γκολ οπωσδήποτε ο Σπυριδόνοβιτς. Το που λένε. 0-2 Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει μέσα στην Νέα Σμύρνη. Πανιώνιος. Okay. Έτσι και έτσι. Θα πάει τώρα να υποδεχθεί ΠΑΟΚ την Κυριακή. Θα πάει. Όχι. Θα πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα πάει. Δεν γίνονται. Έτσι να ξέρεις. Μάλιστα. Θα είμαστε. Εκεί θα κοπούν οι πόντι του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό σου λέω. Πού θα κοπούνε. Στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή θα έχει απώλεια και θα περάσει πάλι η ΑΕΚ από πάνω. Βέβαια. Ναι. Θα είναι μετά πάλι αχταρμά. Το ίδιο όλοι. Η ΑΕΚ μετά πηγαίνει την επόμενη αγωνιστική. Πηγαίνει στην Κρήτη. Την επόμενη Κυριακή όπου θα κοντραριστούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Αυτές είναι οι προβλέψεις μας, αυτές είναι οι προφητείες μας για αυτήν την αγωνιστική. Αρκετά καλή αγωνιστική, καλή. Αρκετά τηλεοπτική. Δυνατή. Έχει να δούμε όλες τις μέρες εκεί μοιράζουμε. Δηλαδή, Σάββατο βλέπουμε Άρη, 8.30, μια χαρά.
Πολύ ωραία. Το μπλε ώρα. Το μάκι θα φάμε. Έτσι. Το μάκι. Κυριακή 8.30 και αν υπάρχει κιόλας και καλό αποτέλεσμα, φαντάζομαι, στο του ΠΑΟΚ, θα έχει και τη Δευτέρα κόσμο το καφενείο. Φούρναλι, δεν παίρνεις ρεπό την άλλη εβδομάδα εκεί. Να τρέχει ψωμιά θα κάνεις για τους καφενέδες, τα ούζα εκεί, τα τόστια. Χτες γεμάτο το καφενείο. Χαμό στη ζούγκλα του Αμαζονίου, βέβαια. Τίποτα. Ναι. Μείνανε και για Ολυμπιακό μετά. Είχαμε, φίλε, το 25% του κόσμου. Ανανέωση δηλαδή. Ανανέωση. Ναι, 25% είναι καλά και Ολυμπιακό. Α, ναι. Βέβαια, ναι. Α, εντάξει, νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε ένα χ, θα μέναν όλοι. Σίγουρα. Για να παρακολουθήσουν, ναι, εντάξει, και το, ναι, επόμενο παιχνίδι. Αλλά εντάξει, όταν υπάρχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα, δεν σε προδιαθέτει στο να κάτσει να παρακολουθήσει. Κοίταξε τώρα, κατεβήκαν όλοι από το γήπεδο. Δεν ήταν αυτό το υπερθέαμα. Τώρα τι να δει, να σε λέει να ευχαριστηθήκανε. Ναι, μπάλα, ναι, γεμίσανε. Την Πέτη που έστελνε την μπάλα στα πουλιά. Ναι, ρε, ένα στην εστία δεν ήταν να σημαδεύουν. Τώρα, άμα δει την Πέτη, έχουν μέσα στα χάφλο Σέλσο και που είναι μουντιαλική παίκτες. Ένας 26 χρονών βασικός, 22 μάλλον στην Αργεντινή και ο άλλος στη Χιλή, Μεξικό μάλλον. Ναι. Φοβερή παίκτες. Έβαλα αυτό τον Κανάλες μετά να πούμε. Σέρχιο Κανάλες, που πας. Έστειλε κάτι καντήλια, κάτι τέτοια. Κοίταξε. Τυχερός Ολυμπιακός, άστο Νικόλα. Άμα ήταν καλός θα έμενε στη Ρεάλ. Να πούμε, σαν τον Μωράτα, Μωράτη, πώς λέγεται. Μωράτα, το στυλιάρι να πούμε, το κίτρινο στυλιάρι. Σε παρακαλώ. Μανιάς είναι πολύ καλύτερο. Μανιάς είναι στον Αστέρα, δεν είναι. Είναι, είναι, ναι. Ο Κλάους περιμένει τον, τον Άρη. Ο Κλάους περιμένει. Ο Κλάους περιμένει εδώ το δέκτο να πούμε να κάνει παράρτημα Μαρκής στα Γιάννενα. Ο Κλάους περιμένει. Άμα το δεις, θα παίξω εγώ σίγουρα. Κλάους θα το βάλω. Έμα έχω τώρα έμπνευση. Μ' αρέσει τώρα. Εντάξει. Ένα γκολ θα βάλει τη χρονιά και θα είναι αυτό. Καλά, το Σάββατο. Θα παίξει ένα δεκάλεπτο και το επόμενη φορά που θα παίξει είναι 18 μέχρι πάγκο θα παίζει. Και εμείς θα έρθει και με την αποστολή του Άρη. Παιδιά, πάτε Θεσσαλονίκη να βγω έξω. Γουστάρω ρε φίλε Κλάους. Με τα παιδιά, ας πούμε, για το σειρό, κανονικότατα. Λοιπόν, 7 και 33 θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε για το δυναμικότατο Demaraz στην τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Μείνετε συντονισμένοι. Έτσι, βάλει Street Flanner Blacks. Έτσι, αυτό, μετά. Βάλει Street Flanks. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στο τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής μας, 7 και 40 πρώτα λεπτά, καλημερίζουμε τον κόσμο που προσθέτεται τώρα στην παρεούλα μας. Έσχατες αυτές τις στιγμές της. Καλημέρα κόσμε που προστίθεσαι στην παρέα μας, κόσμε. Με τις σημαίες Ψωμιάδη μαζί μας, σημαίες Ομάδο και Κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. 2310287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας και με την παρεούλα μας εδώ. Νομίζω η κορυφαία στιγμή του χθεσινού παιχνιδιού, δεν ξέρω αν το είδες αυτό στα sites, τις φωτογραφίες, ή το... τη στιγμή που ο πρόεδρος της Chelsea, που βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας και κάτσε στο πέταλο μαζί με τους φίλους της ομάδος, ναι, τους πήρε πατατάκια. Οπα. Και τους μοίρασε στην κερκίδα ο Bruce Buck. Και τον έχουν βγάλει εδώ φωτογραφίες και τέτοια να μοιράζει τον κόσμο. Ο Άμπρα. Ναι, όχι ο Άμπρα, ο Άμπρα, ο Κατάμπρα. Ο Κατάμπρα. Ο πρόεδρος της Τσέλσι, ο Αμπράμοβιτς, δεν ξέρω αν πηγαίνει καν και στο γήπεδο, αν ασχολείται καθόλου, τα έχει παρατήσει. Ναι. Αλλά φοβήθηκε να έρθει να πούμε εδώ στο καμίνι να. Έλα εδώ, ρε Αμπράμοβιτς, να δεις να μπει Τούμπα, ρε. Εγώ θυμάμαι μια άλλη περίπτωση στο γήπεδο της Τούμπας παλιά, μια ιστορία, δεκαετία του 80, τέλη δεκαετία του 80, όταν είχε πάει στην 4 να παρακολουθήσει το παιχνίδι ο τότε πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο Δεδέογλου. Και του ψήρισαν το πορτοφόλι. Πού πας, ρε, στην 4. Θα το δω μαζί με τον κόσμο, με το έτσι, με αυτά, με το λαό του ΠΑΟΚ, με το ένα, με το άλλο. Μετά, η πρώτη ήταν αγάπη και παντοτινή έγινε. Αμπάρε παιδιά, που το πορτοφόλι, κανονικότατα, δεν είχε τέτοια. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, είχα μέσα ταυτότητα, ρε παιδιά, να πούμε. Την κάρτα μου, κάτι. Την κάρτα, ρε συνάπου. Αλλά ο πρόεδρος της Τσέλσι, την γλιτώσει. Και γενικά δεν είχε κόσμο η Τσέλσι χθες. Τίποτα. Ούτε 500 άτομα δεν εγώ ήταν. Εγώ περίμενα, έλεγαν εσύ 800. Εσύ 1500 άτομα θα έρθουν εδώ. Πέντε πούλμαν αρρύθμισα που τους πήγαινε. Ναι. Η αστυνομική ήδη τους πήγαινα συνοδεία, πέντε πούλμαν. Εγώ τρία είδα, να σου πω την αλήθεια. Είχε. Καλά, τι. Όχι, δεν ήταν ο Σαββίδης, εδώ που ο Δεδέογλου ήταν. Δεν ήταν ο Σαββίδης. Όχι. Και ας κάνετε και μία αναζήτηση στα ίντερνετ και ίσως κάπου να είναι καταγεγραμμένη αυτή η ιστορία ή κάποιος παλαιότερος. Δεδέογλου. Να μας ενημερώσει. Δεδέογλου, δώσε με ένα ευρώ ρε, να πάρω ένα μπουρέκι. Λες να κάνω τόσο μεγάλο λάθος. Ο Σαββίδης ήταν πρόεδρος του ΠΑΟΚ το 85 εκεί πέρα. Ναι. Πιο μετά έχει γίνει η συγκεκριμένη ιστορία.
τέτοιες στιγμές μόνο απομονώνουμε από το ποδόσφαιρο. Κατά άλλα, είχαμε και μπασκετάκι χθες. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, τι μπασκετάκι. Σπυριάρα τώρα, τι δουλειά έχουμε τέτοια έπαιζε, ώρα. Έπαιζε ο Άρης. Εντάξει, ούτε καν. Έπαιζε ο Άρης με τη Δυναμό Τυφλίδος για τα προκριματικά του Champions League. Ο Πάουκ δεν έπαιζε, έχει προκριθεί κατευθείαν στους ομιλούς. Πάουκ στο Champions League. Ο πατριάρχης του μπάσκετ τώρα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ο Άρης επικράτησε στην Τυφλίδα της Δυναμό με 64-90. Και ουσιαστικά κλείδωσε την υπόθεση πρόκριση όσον αφορά τους ομίλοι του Τσάμπιονς. Περάσαμε. Να κάνεις, να έχεις κάτι να ασχοληθείς. Να κάτσεις να σκάσεις μπάσκετ, να παίξεις τώρα. Με το συγκεκριμένο. Οπότε το μπάσκετ πότε ξεκινάει, κάπου τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου. Έχουμε ακόμα. Έχουμε πρέπει ακόμα να έχει κυπελάκι τώρα σιγά-σιγά. Η EuroLeague νομίζω ξεκινάει μέσα Οκτωβρίου, αυτό είναι το βασικό. Ναι, νομίζω κάπου στις 10. Το βλέπα προχθές. Είναι η αλήθεια. Με το Final Four να γίνεται στην Βιτόρια. Βιτόρια Μπαία. Εφέτο. Στην Ισπανία. Πιο λέει τρελό σκηνικό είναι. Είναι αυτό λέει που έκλεψα στην Αλβανία το ρολόι του Μπους. Δεν το ξέρω. Μπούς, δεν το ξέρω το συγκεκριμένο περιστατικό. Του πρεσβύτερου ή του Τζούνιορ. Πώς ψήριζανε, πώς πλησιάζανε τον Μπους και τον φάγανε. αυτό πραγματικά αν έχει συμβεί, δεν ξέρω αυτή την ιστορία. Πώς θα πλησιάσει. Τους βγάζουμε το καπέλο τα παλικαράκια εκεί πέρα. Να, στο πεταλάκι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Ωραία. Μου άρεσε χθες το μάτι. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Σου άρεσε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αξιευρεπέστατα στάθηκε. Μια χαρά ήταν. Τώρα αν είχε λίγο κάποια λαθάκια έτσι όπως το είχε εμπνευστεί ο Λουτσέσκο, είμαι εγώ που είχα πει για το 2-2. Ναι. Πολύ αισιόδοξος. Από την μαγευτική σκιόνη που λες εσύ. Ναι, έτσι, Μπομπα. Έτσι έχεις καθιερωθεί, έχεις καταγραφεί στα Μητρώα, του λόγω επειδή. Λοιπόν, έτυχε τελευταία στιγμή, μου έδωσαν και ένα εισιτήριο. Α, πήγες. Μια χαρά. Που δεν πάω ποτέ, όταν σου λέω ποτέ. Να, αλλά βρήκες παιχνίδι να πας, μια χαρά. Είδες την Τσέλσι. Ναι. Ένας φίλος μου λέει, έχω ένα εισιτήριο. Mm-hmm. Δύο μπροστά στο κόντερ που χτυπούσε ο Πέλκας. Α, μάλιστα. Είδες. Έχω και σούπερ φώτα. Σούπερ. Δεν έβγαλες το Γουίλιαν από εκεί που ήρθε και πανηγύριζε. Ναι. έβλεπα, τον τραυματισμένο έβλεπα. Πω, ήταν εκείνο. Ναι. Κρεμόταν το χέρι του. Εντάξει, ναι. Ο Πέδρο, ναι. Ναι. Καλά είναι, λένε. Ναι. Δεν θα είναι τόσο όπως ανησυχούσε εδώ ο Στέφανος αν έκανε εξάμεινο. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Σ' άρεσε το ματσάκι, είδες Τσέλσι, αυτό. Ναι, κάτι που ήθελα να πω είναι ότι δεν πρόλαβε να φορμαριστεί ο ΠΑΟΚ. Ακόμη είναι ναι. Προετοιμασία. Δεν είναι δηλαδή, ακόμα στα καλά του, είναι η αλήθεια. Ναι, δεν είναι στα καλά. Από τον Ιούνιο παίζει μπάρα, δεν φορμαρίστηκε. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Μην τα λες αυτά. Ακριβώς. Μην τα λες αυτά τώρα να πούμε, θα μας πάρουμε τα γιαούρτια εδώ πέρα. Ως ο ειδός. Ναι. Πήγαινε εκεί πέρα στην Καλλικράτεια με την Ίνα, Instagram, έτσι γίνονται τη δουλειά τώρα. Ως έκανε μια τακλινάρα, ναι. Μια τακλινάρα που δεν έδωσε καν κάρτα ο διαιτητής, γιατί συνεχίστηκε. Ναι. Τακλινάρα, εκείνο έκανε ένα μπαλέτο, τον έκανε το καδρόνιο Μωράτα, άμα δεις πήγε να το καρφώσει δεξί και τον έκανε με αριστερό σουτ. Ο Βέρμπλουμ κοίταζε, αλλά ο άλλος είναι πουλί, την έστειλε πίσω στην καντίνα την μπάλα. Τυχερός ήταν ο Βέρμπλουμ. Μάλιστα. Οπότε υπ' αυτή την έννοια, όταν ετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ, μερικές μονάδες του. Έτσι. Και παίξει όπως έπαιξε το τελευταίο δεκάλεπτο. Πες το. Ποια Τσέλσι ρε παιδιά. Ποια Τσέλσι βρε αγόρι μου τώρα. Φέρνε μου την Μπάρτσα να τη σκίσω. Ποια Μπαρτσελώνα τώρα βρε τώρα βρε. Δεν είμαστε φορμαρισμένοι δι. Μάλιστα. Θα φορμαριστεί. Θα φορμαριστεί αυτή την εβδομάδα. Έτσι πως το βλέπω. Έτσι. Άμα δεις σε μια σκηνή, ο Σάχοφ, Βέρμπλουμ και ο Μαουρίτσι είχαν βάλει τα χέρια στη μέση και παρακολουθούσαν σαν τις κυράδες που πάνε να πάρουν τη στάμνα το νερό από τη βρύση, ρε παιδί μου. Σταματήσανε και πάνε. Όλοι έχουν δικαίωμα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, σοβαρή θέλω να είστε. Όλοι έχουν δικαίωμα να θαυμάζουν τους άλλους. Όλοι. Δεν είμαστε κομπλεξικοί. Να μην τα πούμε τώρα και στα αποδυτήρια τώρα τα selfie και τα αυτόγραφα, έτσι. Βγήκανε. Ναι, πήγαν εκεί και βγήκαν όλοι μέσα. Ναι. Τη Τσέλσι να φανταστώ. Εννοείται, ρε φίλε. Να τα λέμε και αυτά. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά, παιδιά, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Άσε που ακούγεται και ο good balance, good mentality, strong mentality. Ναι. Γι' αυτό πήγε για αυτό. Πήγε. Καλημέρα. Για μένα έπεσε και ο Αζάρι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, για πάμε λίγο. Για πάμε, έλα μπρο. Για πάμε, κάτσε για το μηχάνημα. Ένα-ένα-δύο τεστ δοκιμή.
Άζα. Λοιπόν, για να μην κουράσει ο Πάνης, θα βάλω άλλο τραγούδι άλλη φορά. Την άλλη φορά, ναι. Την εβδομάδα των παθών. Ναι. Τον παθών για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ή θα ρίψουμε με μύρο τον προπονητή μας. Ή θα φάει κοντρόνι. Α, δύσκολα, εντάξει. Ή με μύρο ή με γύρο. Στέφανε, δεν έχει δύσκολα, φίλε. Δύσκολα και εύκολα δεν έχει. Δεν έχει. Πάλα δεν παίζει. Δεν έχει. Τώρα εντάξει, άσε τα άμπα, βεβέ και μπεμπεμπέ και τα πουνέ, εντάξει, τώρα τα παιδάκια εντάξει. Εγώ είμαι 55 χρονών. Ο ΠΑΟΚ μπάλα δεν παίζει. Βρεάσε να λέμε ότι παίζει τώρα, άσε να λέμε εκεί πέρα. Άσε να λέμε ότι παίζει, εγώ ΠΑΟΚ είμαι και 55 χρονών. Εντάξει, εσύ βλέπεις μπάλα, γι' αυτό δεν σου λέω τίποτα. Τι να σε αντικρούσω τώρα σένα. Τώρα, τρία ματσάκια τα οποία είναι, πώς λένε, είναι το Euro Working Group του ΠΑΟΚ. Ναι, Euro Working Group. Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα, αλλά εδώ θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Έτσι, άλλα τώρα είναι, γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα έκανε ένα μάτσο με τη Βασιλεία και ένα μάτσο με τη ημίχρονη τη ΣΕΚΑ και όλα τα άλλα ήταν κλάιν και μάιν. Έτσι. Παιδιά, άμα θέλουμε να βλέπουμε τώρα, θέλουμε να λέμε αμπεμπεμπεμπε. Τελείωσε. Μπορεί να φορμαλιστεί αυτή την εβδομάδα, είπαμε. Είμαι και λίγο τσατισμένο τώρα. Τσατισμένο, αρέσει, έτσι, καλά κάνει. Ναι. Γιατί είναι την πραγματική αλήθεια άνθρωπος τώρα, πώς παίζετε το τόπι. Είμαι χαρούμενος να είμαι. Τι να κάνει. Όχι για το αποτέλεσμα με την Τζέλση. Όχι δεν ρε. Δεν ενδιαφέρει αυτό ρε παιδιά. Δεν μπορεί να βγει ο Πάκ μια κόντρα επίθεση, το βλέπετε. Δεν έχει παίξει ακόμα με σταθερό σχήμα ο Πάκ. Ναι. Δεν έχει αποκτήσει ας πούμε μια συνοχή. Τώρα τι να λέμε. Είναι αλήθεια. Κοίταξε για να βγεις κόντρα επίθεση δεν είναι μόνο επιθετική. Πρέπει να έχεις και δύο χαφ που να είναι γρήγορα. Όταν έχεις Μαουρίτσιο Βέρμπλουμ έναντι Καντέ και Ζορζίνιο, δεν σε βάζω τώρα Ρος Μπάρκλι έτσι από Everton με 40 κάτω. Ναι. Φαντάσου τώρα, δεν γίνονται αυτά. Εκεί καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά. Ναι. Δεν σε λέω για το χθεσινό το μας, το οποίο εντάξει ήταν μια ομάδα τώρα, οκ. Ναι, δεν το λογίζεις καν αυτό, ναι. Ναι, γενικά. Γενικά έτσι είναι ρε φίλε, εντάξει. Μάλιστα, ωραία. Δεκαήμερο προσφορών που λένε και στην αγορά. Euro Working. Έγινε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Τι έγινε. Τι γίνεται. Καλά είμαστε εσύ. Καλά. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ σε μερικά σημεία με το φίλο τώρα που τηλεφώνησε. Και πολύ καλά κάνεις. Ναι. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ παίζει μπάλα. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έδειξε την μπάλα μπορεί να παίξει σε ένα ημίχρονο, σε κάτι 20 λεπτά, το έχει δείξει. Mm-hmm. Απλά όταν έχει παίξει 4 ευρωπαϊκά μάτς, όλα με ομάδες επίπεδου Champions League, γιατί έχουν και εμπειρία από Champions League αρκετά χρόνια, και όπως θα το κάνω ακόμα και η Βασιλεία στα καλά της που δεν ήταν, είναι μια ομάδα επίπεδου Champions League, γιατί πέρυσι, πέρυσι είχε κάνει καλά αποτελέσματα, είναι δύσκολο να τα απεξέλθει. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια χαλαρή προετοιμασία για να μπορέσει να βγάλει τα προκριματικά. Αυτό ήταν ο μεγάλος στόχος. Ναι. Τώρα θα τον πάρει κανένα μήνα δυο να έρθει στα καλά του πάλι, να αποκτήσουν καλύτερη φυσική κατάσταση παίκτη, γιατί θα αποκτήσουν. Είναι κάτι που το έκανε και πέρυσι ο Λουτσέσκο όταν ήρθε, που βρήκε αυτό το μαύρο χάλι που βρήκε. Έτσι. Άρα θα στρώσει η ομάδα. Εφόσον την έχω δει να παίζει έτσι σε 20 λεπτά και 30 λεπτά, εμένα μου αρκεί παιδιά. Δεν σημαίνει ότι χάθηκε αυτό που είχε, το έχει. Απλά αυτή τη στιγμή δεν έχει το 100% της κατάστασης. Το repress αυτό που είχε πέρυσι δεν το έχει αυτή τη στιγμή. Το είδα εγώ το repress σε κάτι 20 λεπτά. Με την Μπενφίκα το 20 λεπτά, με τη Σπαρτάκ το ένα ημίχρονο. Αυτό είναι. Θα ξαναρθεί, δεν χάθηκε. Όποιος νομίζει ότι βλέπει τον ΠΑΟΚ ότι δεν είναι ίδιο ομάδα με πέρυσι, υπάρχει λόγος. Πάντα υπάρχει ποδοσφαιρική αιτία, έτσι. Δεν είναι οι μεταγραφές όμως έτοιμες για να γίνει το rotation και ξεκουραστούν αυτοί που παίζουν. Θα σκάσουν καλά, μέχρι να γίνουν έτοιμοι οι άλλοι. Μετά θα έχεις πάλι ένα μπουμπούλα. Αν είναι να σκάσεις εσύ Στέφανε, ναι, με 15 παιχνίδια που θα παίξεις 20, γιατί οι μεταγραφές σίγουρα θέλουν ένα μήνα, 1,5 ακόμα. Βέβαια, γιατί να θέλουν ένα μήνα, 1,5, κάτσε μισό λεπτό. Για ποιος ο λόγος. Ποιος ο λόγος να θέλει. Όταν ένας παίκτης έρχεται μέσα Αυγούστου. Ναι. Και έχει να παίξει μπάλα 4 μήνες, ναι, δεν θέλει και 2 μήνες να ετοιμαστεί. Γιατί τον πήρες. Και τον έχεις Θεό, αυτό σε ρωτάω. Γιατί τον πήρες. Πρόσεξε, μα τον παίρνεις. Δεν τον παίρνεις για 5 παιχνίδια και 10. Γιατί τον παίρνεις. Τον παίρνεις για 3 χρόνια. Συγγνώμη, πήρες τον Βέρμπλουμ 32 χρονών για παίχτη και τον Χατζηρίδη για 3 χρόνια. Ωραία επένδυση έκανες. Μας ακούει κανείς που άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο και λέει θα τον παίρνεις για 3 χρόνια. Συγγνώμη, ωραία επένδυση έκανες δηλαδή. Πάω χρυσό τώρα και βλέπεις μπάλα μιλάμε. Δεν έκανες επένδυση για να πουλήσεις. Τι έκανες. Επένδυση για να ανέβεις επίπεδο. Ποιο επίπεδο να ανέβεις. Πότε θα τα ανέβεις αυτό το επίπεδο. Ο Βαρέλα όταν ήρθε πρόπερση. Ναι. Έτσι. Το κράζανε μισή παοξίδες. Ρε αφήστε τον άνθρωπο να προσαρμοστεί. Λέγαμε όχι είναι παλτό και τον πήρανε μισά παλαιστά. Μα ένα χρόνο σάμπα πήγε όμως.
Και ένα χρόνο τζάμπα πήγε, αλλά το χρόνο πέρυσι ήταν ο καλύτερος από το πρωταθλήματος. Ωραία, και το Βαρέλα το ίδιο λέγανε. Ήταν κανένας άλλος. Παρακάτω, πάμε. Περιμέναμε όλο το καλοκαίρι για να έρθει να παίξει ο Βαρέλα και τέτοια. Ακριβώς το ίδιο πράγμα που λέγαμε. Αυτό λέμε τώρα. Τι γίνεται τώρα. Ναι, μα δεν παίρνει όμως ένα παίκτη, σου λέω, για 10 αγώνες. Μα όμως και ο Καρέλης. Όταν ο Βέρμπλου θα είναι 100% έτοιμος. Ο Καρέλης δεν είχε 4 μήνες να παίξει. Είδες όμως πώς πήγε, έπαιξε προετοιμασία με την ομάδα του. Εμένα μ' άρεσε ο Καρέλης. Και εμένα μ' άρεσε, έκανε παιδικό σου Καρέλης. Γιατί δεν έκανε αυτός ο επαγγελματίας ο Βέρμπλουμ τακτική προπόνηση να πάει στα γυμναστήρια να κάνει, να κάνει φυσική κατάσταση και πήγαινε διακοπές. Όποιος έχει ασχοληθεί με αθλητισμό το ξέρει, δεν είναι το ίδιο αυτό το πράγμα. Να μην το ίδιο το επιθέρι. Δεν είναι να παρατρέξω μόνος μου σε ένα γυμναστήριο. Ναι, τότε... Ναι, συνέχεια, τελείωσε και θα σου πω. Τελείωσε και θα σου πω. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί εσύ αυτή ήταν η ελεύθερη μεταγραφή. Η ελεύθερη αυτή μεταγραφή, ο υπερπαιχταράς ο Βέρμπλουμ, και ασχολήθηκε μόνο εσύ ο Πάου. Γιατί δεν ασχολήθηκε καμιά άλλη ομάδα. Πού είναι αυτές οι προτάσεις που είχε τέλος πάντων. Γιατί ήθελα να σε δημοσιοποιήσει κιόλα. Είχε προτάσεις. Αλλά είναι δυνατόν να μην έχει ένα τέτοιο παίκτη προτάσεις. Δεν είχε ρε φίλε, ναι, όπως το βλέπω εγώ δεν είχε. Γιατί άλλοι χαζοί δεν είναι σκάουτερ χαζοί να πάρουν τέτοιο παίκτη. Όχι, δεν είχε μια χαρά προτάσεις. Και από Τουρκία είχε προτάσεις και από Ιταλία είχε προτάσεις, αλλά όταν του αλλά προτίμησε εδώ πέρα τα χαλαρά, ε. Μα όταν του κάνει παραπάνω χρήματα. Αυτό είναι. Γιατί του κάνει παραπάνω χρήματα εσύ. Γιατί στη Ρωσία, γιατί του κάνει παραπάνω χρήματα για να πάρει. Γιατί του χρειαζόσου, δεν μπορεί να πάρει ένα 22χρονο παιχτάκι εκεί πέρα, δυο τέτοιου εκεί πέρα και να τρέχουν σαν σφαίρε. Από τη στιγμή που ήταν 100% επιλογή του προπονητή και εστιάσαν σε αυτόν. Ναι. Έτσι. Και εστιάσαν σε αυτόν, καλά κάνουν και το πήραν. Να κρυθεί στο γήπεδο. Αυτό λέω και εγώ. Κρύβεται στο γήπεδο. Εγώ λέω απλά ότι δεν παίρνει ένα παίκτη για 5 αγωνιστικές ή για 10. Αυτό. Αυτό βλέπω. Για 5 αγωνιστικές το πήρες. Για 5 αγωνιστικές το πήρες αυτό το Βέρμπλουμ. Πόσα παιχνίδια δεν το πήρες για 5. Δεν θα συμφωνήσουμε. Δεν θα καταλήξουμε. Για πόσα παιχνίδια το πήρες. Από τον Μάιο δεν ακούω αυτό το Βέρμπλουμ. Προκριματικά το χρόνο πάω και θα παίξει. Πότε θα παίξει. Ένα παιχνίδι έκανε σήμερα. Για να δούμε τα άλλα 5 τη σεζόν πότε θα είναι. Λοιπόν, περίμενε, θα δεις. Περιμένω. Όταν δεις θα καταλάβεις ότι μαζί με τον Άτχο. Έτσι, ναι. Θα είναι καλύτερη χάφ του πρωταθλήματος. Μακάρι. Μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Γεια σας. Καλώς από τον κύριε Κοτσάο. Τσάο, αρέσει, τσάο. Παλαγόρι θέλω να πει. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, κουμπαρέ. Έλα, αγόρι μου. Θα σε κόψω, τι θες. Δεν κόβουμε φωτιάδι ποτέ. Τι θες τώρα, θα μιλήσεις για μπάλα, μίλα για μπάλα. Έτσι θα κλείσω από τον κύριε Κοτσάο. Τι να με μιλήσεις. Θα πεις γκόσιπ θέλω. Έστειλα και μου φέρανε από τα Εμιράτα για πάρτι σου πουρα. Πουρα από τα Εμιράτα. Ναι. Ναι, και θα έχουμε και στην Κυριακή. Λοιπόν, ποια είναι η Μιράντα, από τον Πυρπυρά τη Χορμούζη γράφει σακούλα πάνω, σαλιάρι. Όχι, δεν είναι εκείνα εκεί. Άντε, θέλω να φωνάζει. Λοιπόν, εγώ τώρα σε λέω. Είναι Παρασκευή. Ένα είναι αυτό εδώ. Ναι. Και το άλλο. Μπάτμαν. Γεια. Λοιπόν, το 1821 δεν σηκώσαν τη σημαία. Ποιος? Το 1821. Ποιος? Εμείς τώρα τι γίνεται. Τι? Επειδή θα έρθει ο φίλος μας ο Νικολάκης, ναι, και θα είναι μέσα στο λαϊκό, στη Μαρμίτα, ναι, το... θα έχει τι τρεις ομάδες από όλο πόντου, ναι, θα έχουμε τα Λάβαρα, ναι, αυτό θέλω να πω. Μπράβο. Θα έχουμε το Λάβαρο του ΠΑΟΚ, ναι, από όλο πόντου θα έχω τη σημαία, ναι, θα έχω και τον κουμπάρα μου τον Στέφανο, τον έχω το 1821 τη σημαία. Ναι, όχι, ποια? Θέλω να σου πω πώς σηκώσαν τη σημαία και εμείς θα έχουμε τρεις σημαίες. Α, μια επανάσταση, μάλιστα. Τα λεπόρια είναι ένα, αυτό λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε, επειδή είναι Παρασκευούλα, θέλω να μου ρίξει μια στροφή να πούμε ένα τραγουδάκι για να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Θα πάρω φορά, δείχτω. Θα πάρω φορά, θα τα γκρεμίσω. Αυτά που μου έχουν μπερδέψει. Γκρέμιστα, γκρέμιστα όλα πια. 30! Τσάου! Πιστεύετε τα κουμάνια και όλα αυτά εδώ θα τα σπάσω μέσα στο. Σπάστα! Σπάστα, σπάστα! Θα πάρω φόρα να τα γκρεμίσουμε. Εκείνη τη στιγμή να πάρουμε κι εμείς φόρα για να αποχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Να πάρουμε το. Ναι, την άγουσα, την άγουσα. Αυτό το περιστατικό με τον Μπού συνέβη, λέει, το 2007, όπου με τον είναι ένα βίντεο το οποίο δεν παίζει βέβαια. Πήγε να δώσει ο Τζόρτζ Μπούς μια χειραψία το 2007 στα Τιράνα και μετά, λέει, του έλειπε το ρολόι από τα χέρια. Πάλι καλά που δεν το έλειπε το χέρι. Εντάξει, τα τσακαλάκια εκεί. Αυτός που το έκανε νομίζω. Δυνατή, ρε φίλε. Είναι πολύ φίλος μας. Παραμένει πολύ φίλος μας. Λοιπόν, θα αποχωρήσω με 7 και 57 πρώτα λεπτά. Θα παραδώσουμε τις κιτάλες στον Κωστή Τσατσαρό που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα εδώ με... Έχει υλικό. Καλά, έχει. Το Σαββατοκύριακο. Έχει. Φουλ τηλεόραση, έχει και Ευρώπες, έχει και τέτοια. Μια χαρά να μην κάνουμε τίποτα πολύ τους. Σιγάρε, φίλε. Άντε από μένα καλού σου που καλή παλίτσα, χαλαρώστε λίγο όλοι, να πούμε οι πενθήμεροι να του ευχαριστηθούν και μπάμπι δώσε κάτι. Πανακοιμηθούμε, τίποτα άλλο. Πάμε. Τσάω.